Καλή σας ημέρα. Κυριακάτικο πρωινό του Ιούνιου, 15 Ιουνίου, ενός μουντιαλικού Ιούνιου, παρότι η αρχή με την εθνική δεν ήταν και ότι το καλύτερο για μας. Ελάτε λίγο για αρχή να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα. Σχέδιο μείωσης των φόρων θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στο φθινόπωρο, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Βήμα ο Αντώνης Σαμαράς. Θεωρεί πως μπορεί η παρούσα Βουλή να βγάλει πρόεδρο της Δημοκρατίας και επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως προσπαθεί να επιστρέψει τη χώρα στην εποχή των παγετώνων. Από την άλλη, αντιμέτωπη με δημοσιονομικά κενά θα βρεθεί η Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σημειώνει μάλιστα πως η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πως θα πετύχει τους στόχους του προγράμματος, ακόμη και αν αυτό προϋποθέτει την επέκταση μέτρων που λήγουν. Έρχεται μείωση στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών αλλά και στις κάρτες των απεριορίστων. Αναμένονται ανακοινώσεις, όλες οι πληροφορίες για τις τιμές, τα νέα εισιτήρια και τη χρονική τους διάρκεια. Και σε μείζον πολιτικό ζήτημα αναδεικνύεται αυτή η διαθεσιμότητα, το μέτρο της διαθεσιμότητας στο δημόσιο, εκτός από την κόντρα Μητσοτάκη-Λοβέρδου, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει συνολικά το θέμα των απολύσεων που πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου, σύμφωνα βέβαια με τα όσα έχουμε υπογράψει. Βλέπουμε και τον καιρό και επιστρέφω. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα Κυριακή στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως το μεσημέρι. Και στην υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανώς τοπικά ισχυρές κυρίως στη Θεσσαλία. Στα νησιά μας λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τους 29 βαθμούς. Στα υπόλοιπα επιρωτικά τους 31 με 32 και στο Αιγαίο τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Θα προσπαθήσουμε να είναι καλή ημέρα μετά τα 3 από την Κολομβία. Δύσκολα χωνεύονται. Ελπίζουμε συνέχεια να είναι καλύτερα αυτά σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά. Γιατί τα της εκπομπής θα τα δούμε με οδικό χάρτη, να το πούμε έτσι, τις εκθέσεις που είχαμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Θα δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός για το σχέδιο μείωσης των φόρων, έχει συνέντευξη στο Βήμα, αλλά θα βάλουμε και άλλα θέματα που μας έρχονται από την καθημερινότητα, από την ειδησιογραφία, που έχουν συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το θέμα με τις καθαρίστριες. Μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά είναι ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Ο κύριος Βασίλης Μασέλος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος. Καλώς ήρθατε, κύριε Μασέλο. Καλημέρα. Ο συνάδελφός μου, ο Γιώργος Κυρίτσης από την Αυγή. Καλώς ήρθατε, κύριε Κυρίτση. Καλημέρα, καλημέρα σας. Και στις συνδέσεις μας είναι ο κύριος Ισόγονος, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πια, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Καλημέρα σας, κύριε Ισόγονο. Να πω και συγχαρητήρια, γιατί μετά τις εκλογές αρχίσατε τα πηγενέλα στις Βρυξέλλες και σας χάσαμε. Λοιπόν, άρχισαν ήδη, ναι. Και ο Σταμάτης Ζαχαρός, διευθυντής σύνταξης από το Κεφάλαιο και στο Capital.gr. Καλώς ήρθε, Σταμάτη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου και αμέσως μετά μπαίνουμε στα θέματά μας. Η Καθημερινή επιλέγει να αναδείξει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της καθημερινότητας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Στα πρόθυρα της κατάσχεσης πάνω από 260.000 επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για θέσεις εργασίας. Για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, εισήγηση διαγραφής οφειλών 2 ετών. Η φωτογραφία είναι από το χαμό που γίνεται στο Ιράκ. Έχουν πάρει τα όπλα όλοι εναντίον όλων, προς γενικευμένο εμφύλιο Σιητών και Σουνιτών.
Στο Βήμα της Κυριακής βλέπουμε τη συνέντευξη Σαμαρά. Θα ανοίξουμε σελίδα μετά. Είναι στον καλό συνάδελφο τον Άρη το Ραβανό. Ξεχάστε τις εκλογές, λέει ο Πρωθυπουργός. Πιθανότατα έχουμε τους 180 για πρόεδρο. Μιλά για μέτρα ανακούφισης, για μείωση φόρων. Θα δούμε ποιους φόρους εννοεί. Η Τρόικα ανάμνηση από το παρελθόν. Η Νέα Ελλάδα σχέδιο για τη χώρα και όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Η Αυγή. Μαύρος Ιούλιος για μισθούς και επιδόματα. Η Αυγή στο πρωτοσέλιδό της βάζει και το ζήτημα της περικοπής των ΕΦΑΠΑΞ στο πρωτοσέλιδο και το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων και το ζήτημα της διαθεσιμότητας και των απολύσεων στο δημόσιο. Το Έθνος, κόντρα στο ρεύμα, νέοι που νίκησαν την ανεργία στην Ελλάδα της κρίσης. Το πρώτο θέμα, περάστε από το Σόιμπλε. Τι είπε ο Ντράγκη στον Τσίπρα όταν συναντήθηκαν στη Φραγκφούρτη με τον κεντρικό τραπεζίτη, ο κύριος Τσίπρας. Πόλεμος για τα κουκιά, έντονο παρασκήνιο εν ώψη της προεδρικής εκλογής στη Real News. Στον Ελεύθερο Τύπο, το σχέδιο μάχης για τη μείωση των φόρων, κούρεμα στην εισφορά αλληλεγγύης και μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά λένε το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο που θα κοπεί είναι η έκτακτη εισφορά και ο φόρος στο πετρέλαιο. Στο παρόν βάζουν δυναμίτη στο πολιτικό σύστημα και στη δικαιοσύνη, νομιμοποιούν τη διαφθορά αθωών τους καταχραστές του δημοσίου. Εδώ βλέπουμε την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Έλα να γίνεις υπουργός. Ο Σαμαράς είχε αποφασίσει οικονομίδη για τη θέση του Στουρνάρα, ενημερώθηκε ο Σόιμπλε και επέβαλε το χαρδούβελι με ένα τηλεφωνημά του. Η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, πρώτα Πλιάτσικο και μετά εκλογές. Ο ριζοσπάστης. Ποιος είναι για το κεφάλαιο ο πιο καλός διαπραγματευτής, κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ διαγωνίζονται με αξιώσεις. Η βραδινή, τρίκ για να μην χάσετε όριμα ασφαλιστικά δικαιώματα και το χωνί, δες πόσο κατάντησε να αξίζει το ακίνητό σου, ενδιαφέρον το ρεπορτάζ με τη ραγδαία, με την κατακόρυφη πτώση στις τιμές των ακινήτων, παρόλα αυτά οι φόροι είναι πάνω στις αντικειμενικές. Θα δούμε και το θέμα του χρέους βεβαίως, θα το συζητήσουμε. Το είχαμε αρχίσει αυτή τη συζήτηση, την κάνουμε όποτε έρχεται εδώ και ο κύριος Σοδουλάκης. Ανοίγουμε το θέμα του χρέους με τις επισημάνσεις του. Είχαμε και την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει πόσο πραγματικά ήταν η μείωση του χρέους από το PSI. Αλλά δούμε και την προοπτική σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Επιτρέψτε μας, πριν δούμε όλα αυτά, να αρχίσουμε ένα θέμα της καθημερινότητας. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο που μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς. Και νομίζω ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ραυτόπουλος, είναι ο πρόεδρος των μηχανικών του ΑΣΑ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Μάνη. Θέλω να μας πείτε, εάν ισχύουν ρεπορτάζ που σήμερα διαβάζω στην Καθημερινή και στο Βήμα, επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, θέμα μείωσης εισιτηρίων. Δηλαδή λένε τα ρεπορτάζ ότι από το 1,40 θα πέσει η τιμή του εισιτηρίου από το 1,40, θα υπάρξουν και αλλαγές στην κάρτα απεριορίσεων διαδρομών, μειώνεται και το φοιτητικό. Θέλω να μας πείτε και από πότε θα γίνουν όλα αυτά, μετά τις διαφημίσεις όμως. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε πάλι σε εσάς, κύριε Ραυτόπουλε. Για ελάτε τώρα να δούμε τα θέματά μας, κατά βάση θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην οικονομία, αλλά θα αρχίσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο, γιατί υπάρχει και κάτι που αφορά όλο τον κόσμο, ο οποίος μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει σχέδιο για μείωση εισιτηρίων και θέλω να μας πείτε, κύριε Ραυτόπουλε, αν έχουν έρθει σε γνώση σας αυτές οι πληροφορίες που δημοσιεύουν και σήμερα οι εφημερίδες για μείωση του εισιτηρίου. Κύριε Μάλη, αρκετούς μήνες πριν από την εκπομπή σας, είχαμε πει προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι δεν μπορεί να λειτουργούν οι εταιρείες ανταγωνιστικά η μία απέναντι στην άλλη. Αυτό μετά από οικονομοτεχνική μελέτη που γνωρίζω ότι έκανε το Υπουργείο Μεταφορών, φανήκαμε για άλλη μια φορά αληθινή. Έτσι νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα προχωρήσει το Υπουργείο Μεταφορών σε μειώσεις τόσο του εισιτηρίου, θα γίνει ένα ενιαίο εισιτήριο για όλα τα μέσα, θα είναι το ίδιο και για το μετρό και για τα λεωφορεία και για τον ηλεκτρικό και για τον ΕΚΠΑΠ, με μείωση προς τα κάτω. Εμείς θα θέλαμε αυτή η μείωση να είναι λιγότερη, το εισιτήριο λιγότερο από ένα ευρώ. Για πρώτη φορά ανταποκρίθηκαν τα Υπουργεία στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή θέλω να πω από το 2011 σήμερα το 2014 και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας
έδωσαν, οφείλουν βέβαια ακόμα χρήματα, έδωσαν χρήματα τα οποία όφυλαν από το 2011 στο Υπουργείο Μεταφορών. Οπότε για να πούμε την είδηση που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον κόσμο, το εισιτήριο, το ενιαίο εισιτήριο από το 1,40 πηγαίνει στο 1,20. Νομίζω πως ναι, στο 1,20 θα πάει. Για όλα τα μέσα. Για όλα τα μέσα. Θα διαρκεί πάνω από μία ώρα. Δηλαδή ο επιβάτης θα μπορεί να κάνει πάνω από δύο μετεπιβιβάσεις με το ίδιο εισιτήριο. Η πρώτη είδηση είναι ότι από το 1,40 το εισιτήριο για λεωφορεία, τραμ, ηλεκτρικό, για οποιοδήποτε μέσο πάει από το 1,40 στο 1,20. Ναι. Η δεύτερη είδηση είναι ότι από τα 90 λεπτά που είχε διάρκεια αυτό το εισιτήριο κατεβαίνει στα 60 ή 70. Πάνω από 60 λεπτά, περίπου στα 70 λεπτά. Στα 70 λεπτά πηγαίνει η διάρκεια του, ούτως ώστε να αποτρέψει, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι το σκεπτικό, να αποτρέψει και αυτό το φαινόμενο ότι έβγαινε κάποιος από το μετρό, το έδινε σε κάποιον άλλον και συνέχιζε ο δεύτερος να χρησιμοποιεί το ίδιο εισιτήριο, ναι. Να το περιορίσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε και αλλαγές στην κάρτα περιορίσεων, κύριε Ραυτόπουλε. Θα μειωθούν προς τα κάτω οι κάρτες. Αυτό το οποίο θα ζητήσει ήταν να μειωθεί, γιατί είναι, για μας ήταν δυσβάστατο το 45 ευρώ η κάρτα για όλα τα μέσα. Οπότε η κάρτα περιορίσεων τώρα από τα 45 ευρώ πάει στα 30. Ναι, ναι. Πάει στα 30 ευρώ. Στα 30 ευρώ η κάρτα περιορίσεων, στο 1,20 το εισιτήριο. Δεν θα υπάρχει για όλα τα μέσα. Δεν θα υπάρχει εισιτήριο για λεωφορείο. Όχι, μόνο για λεωφορείο, δεν θα υπάρχει. Όχι, δεν θα υπάρχει. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε εισιτήριο μόνο για λεωφορείο στα 80 λεπτά. Πόσο έκανε το. Υπήρχε εισιτήριο για το λεωφορείο και το τρόλεϊ που έκανε 1,20 ευρώ. 1,20. Και για το μετρό που έκανε 1,40. Και τα μέσα μαζικής, τα σταθερής τροχιάς. Έτσι. Οπότε πάει στο 1,20 σε όλα τα μέσα. Ωραία. Κύριε Ραυτόπουλε, θέλω τη βοήθειά σας. Μια από τις προσεχείς ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για τις ειδήσεις που εμέσως μας επιβεβαιώσατε. Αλλά θέλω τη βοήθειά σας να δούμε το θέμα της διαθεσιμότητας, ειδικά με τους εργαζόμενους που εκπροσωπείτε. Αν μου επιτρέπετε, μόνο ένα λεπτό. Το οργανόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε στην εταιρεία το 3/6 του 2013, ακριβώς ένα χρόνο πριν, προέβλεπε 6.583 εργαζόμενους. Σήμερα οι εργαζόμενοι είναι 5.693, δηλαδή υπολείπονται κατά 890. Το 2011 με το νόμο 39/20 του κυρίου Ρέπα έφυγαν υποχρεωτικά με μετατάξεις 1.440 εργαζόμενοι. Το Υπουργείο Μεταφορών πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε πρόσληψη 330 οδηγών και 120 τεχνικών. Τι είναι αυτό το οποίο μας λένε για διαθεσιμότητα ο κ. Μητσοτάκης? Γι' αυτό λέω ότι θέλω να το συζητήσουμε, να έχουμε τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραυτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή Κυριακή να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη, αντιλαμβάνεστε τις ανάγκες τις δημοσιογραφικές. Ξεκινάμε πάντοτε με την είδηση. Και ίσως συνεχίζουμε με τις μειώσεις. Θέλω να ανοίξουμε έτσι τη συζήτηση, πιάνοντας και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που μιλάει για φοροελαφρύνσεις. Μιλάει για ένα σχέδιο φοροελαφρύνσεων, το οποίο θα παρουσιάσει από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σας ρωτήσω, θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Θεωρώ καταρχήν ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, έτσι όπως αφέθηκε να συρρυκνωθεί μέσα στη βαθιά ύφεση, δεν πρέπει να επιτρέπει εξαιρετικά αισιόδοξες υποθέσεις και εκτιμήσεις, παρά τις προεκλογικές ανάγκες, τις οποίες όλο και περισσότερο θα έχει η κυβέρνηση. Σήμερα η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου, παρά την τρομερή υπερφορολόγηση που έχει επιβάλει, τα έσοδα δεν είναι ακόμα στα επίπεδα εκείνα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν μια χρηματοδότηση των αναγκαίων δαπανών και ιδιαίτερα των επενδύσεων και των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι το να μιλάμε ξαφνικά για φοροελαφρύνσεις, χωρίς να είχαμε επιδείξει την ίδια προσοχή όταν έμπαιναν οι φόροι, πολλοί από τους οποίους απεδείχθησαν άκρως αναποτελεσματικοί και άδικοι, χρειάζεται να το προσέξουμε περισσότερο, διότι μπορεί να οδηγήσουν σε νέα πτώση των εσόδων και σε ένα νέο κύκλο αδυναμίας δημοσιονομικής και πιέσεων πάλι. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο πιστεύω ότι χρειάζεται σήμερα η ελληνική οικονομία δεν είναι να εξαγγέλλεται γενικά και αόριστα μία ελάφρυνση των φόρων, αλλά μία ανακατανομή των εσόδων. Διότι σε όλη αυτή την τετραετή λιτότητα, η οποία έχει επιβληθεί στην ελληνική οικονομία, δεν συμμετέχουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες, ιδιαίτερα των μισθωτών και ιδιαίτερα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, τους οποίους τους έχει ξεκάνει η φορολογία. Και από τη μεριά των ακινήτων και από τη μεριά των εισοδημάτων.
Θα πρέπει λοιπόν αυτοί να προσεχθούν ιδιαιτέρως. Υπάρχουν άλλες κατηγορίες οι οποίες έχουν μείνει ανέπαφες. Άρα μπορούν να γίνουν φοροελαφρύνσεις, αλλά στοχευμένες. Με ανακατανομή των φορολογικών βαρών. Αυτό χρειάζεται, έτσι ώστε να γίνει και πιο αποτελεσματική η συλλογή των εσόδων. Πώς, κύριε Υπουργέ, γιατί συνεχώς ακούμε ότι θα πάρει χρήματα από τους έχοντες και θα τους δώσει στους μη έχοντες. Θα πατάξει τη φοροδιαφυγή ή θα βρει το. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρει χρήματα από αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή φορολογική συμμετοχή μέχρι σήμερα. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες συστηματικά διαφεύγουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφυγή στο ΦΠΑ, η οποία ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ας γίνουν λοιπόν αυτά τα πρώτα βήματα και μετά θα πρέπει να γίνει σχέδιο φοροελαφρύνσεων. Διότι πολλές φορές τις φοροελαφρύνσεις τις εκμεταλλεύονται περισσότερο αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει. Και επίσης μην ξεχνάμε ποτέ ότι κανένα σχέδιο φοροελαφρύνσεων δεν μπορεί να πετύχει και μπορεί να οδηγεί σε νέα προβλήματα αν δεν συνοδεύεται από ένα συστηματικό σχέδιο βελτίωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Πράγμα το οποίο μετά την ταραχώδη παράτηση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων το προηγούμενο 15ήμερο δεν είναι διόλου εξασφαλισμένο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είχε επιλεγεί για να μείνει με πενταετή θητεία και να κρίνεται μόνο βάσει αποτελεσμάτων και όχι βάσει πολιτικών προτιμήσεων, από τη μία μεριά επενείται ότι υπερπέτυχε τους στόχους και από την άλλη εκδιώκεται. Αυτό μου είναι αδιανόητο. Άρα κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει και τόσο πολύ καλά. Και το θέμα του Γενικού Γραμματέα εδώ γενικώς. Άρα λοιπόν προέχει, κατά την άποψή μου, να ξαναγίνει μια σοβαρή συζήτηση η οποία θα θέτει ως υπέρτατο στόχο τη διασφάλιση και αύξηση των φορολογικών εσόδων με ταυτόχρονη μείωση των φορολογικών βαρών των πιο ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Αυτό είναι βασικό. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες που πληρώνουν τα βάρη της κρίσης. Είναι ορισμένες κατηγορίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν λουφάρει από αυτή την συνεισφορά και θα ήταν εξαιρετικά άδικο και ανήθικο να είναι αυτοί οι οποίοι θα ελαφρυνθούν και θα ωφεληθούν και από τη νέα φάση ελάφρυνσης. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κοινωνικά στοχευμένη, οικονομικά στοχευμένη και αναπτυξιακά στοχευμένη η ενδεχόμενη ελάφρυνση ορισμένων φόρων με ισοδύναμη, αν όχι περισσότερη, επιβολή άλλων φόρων σε όσους μέχρι σήμερα δεν ήταν συνεπείς. Έχω την εντύπωση πάντως πως υπονοείτε συγκεκριμένες ομάδες. Όχι, όταν λέτε ότι θα διευκολυθούν πάλι οι ίδιοι κτλ. Νομίζω ότι μιλάτε για φωτογραφίζετε συγκεκριμένες ομάδες. Εγώ κάνω μια πολύ απλή και αυτονόητη επισήμανση. Και επίσης σας ξαναλέω κάτι και από τη δική μου εμπειρία. Οποιαδήποτε συζήτηση για ελάφρυνση φόρων πρέπει να συνοδεύεται από μια άτεκτη αναδιοργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών για να διασφαλίζουν αυτά τα οποία πρέπει να εισπραχθούν. Κάτι το οποίο σήμερα τουλάχιστον δεν το έχουμε. Κύριε Χρυσόγονε, από τη μία έχουμε τη συνέντευξη Σαμαρά στο Βήμα που λέει ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο για φοροελαφρύνσεις. Υπάρχει και ρεπορτάζ σε όλο τον κυριακάτικο τύπο που λέει ότι θα μειωθεί η έκτακτη εισφορά, ο φόρος στο πετρέλαιο κτλ. Από την άλλη, διαβάζω στο Capital του κ. Ζαχαρού την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε καλό δρόμο προϋπολογισμός, αλλά δέσμευση να υπάρξουν μέτρα και παράταση μέτρων για να πετύχουν το σχέδιο. Το δούνου του λέει όχι μόνο για ελαφρύνσεις, αλλά και νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αν δεν βελτιωθούν ραγδαία τα πράγματα. Για επιβαρύνσεις, λέει. Λέει ότι θα πρέπει να επιβληθούν νέες επιβαρύνσεις φόρων και νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, εκτός εάν καταφέρει να βελτιωθεί δραστικά η λειτουργικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και ιδίως της φορολογικής διοίκησης. Αυτή την έκθεση, ο βασικός συντάκτης της είναι ο κ. Τόμσεν. Έτσι. Άρα, στην ουσία μιλάει η Τρόικα μέσα από την έκθεση. Τώρα, είναι φανερό όμως ότι βελτίωση δραστική της δημόσιας διοίκησης και της φορολογικής διοίκησης δεν μπορούμε να δούμε υπό τις προϋποθέσεις των μνημονιακών μέτρων. Όταν έχουμε διαρκώς διαθεσιμότητες χωρίς να υπάρχουν μελέτες για το κατά πόσον υπήρχε ή δεν υπήρχε πλεονάζον προσωπικό και πού χρειαζόταν το προσωπικό και ποιος θα έπρεπε να φύγει και ούτω καθεξής. Όταν γίνεται δηλαδή ένα κυνήγι κεφαλών στο δημόσιο τομέα, πώς περιμένουν αυτοί οι κύριοι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα της φορολογικής διοίκησης. Σε ό,τι αφορά δε την φοροδιαφυγή, είναι φανερό ότι αυτή δεν έχει περιοριστεί. Δεν έχω υπόψη μου ακριβή στατιστικά στοιχεία, αλλά θεωρώ και από την κοινή πείρα ότι δεν έχει περιοριστεί δραστικά η φοροδιαφυγή στα τελευταία 4 χρόνια
Και αυτό, αν θέλετε, ήταν και μια από τις βασικές αποτυχίες της μνημονιακής πολιτικής. Διότι υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους χρειάζονται, κύριε Χρυσόγονε, δεν χρειάζονται στατιστικά στοιχεία. Ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας, σε συνέντευξή του, πριν φύγει ο Θεοχάρης, ή ήταν καθοδόν για την έξοδο Θεοχάρης, με αυτά που έλεγε ο κύριος Στουρνάρας, ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, ότι τέλος πάντων έχουμε πιάσει τη μαρίδα και δεν έχουμε πιάσει ακόμα τους καρχαρίες. Ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας το είχε πει δηλαδή, δεν είναι θέμα. Και βεβαίως τίθεται και ένα θέμα πέραν της αποτελεσματικότητας και πολιτικής βούλησης. Εδώ υπήρχαν συγκεκριμένες λίστες. Η λίστα Λαγκάρντ, 2.000 πρόσωπα. Η λίστα αυτών που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό 2009-2011, αν θυμάμαι καλά, 22.000 πρόσωπα και κάποιες άλλες μικρότερες. Mm. Ας μας πούν τα τελευταία 2-3 χρόνια τι ποσοστό αυτών των προσώπων έχει ελεγχθεί. Εγώ θέλω πριν συνεχίσουμε... Φοβάμαι ότι είναι απειροελάχιστο. Ούτε το 1/4 δεν πριν είναι. Συνεχίσουμε θέλω το σχόλιο και ενός ανθρώπου που έχει άποψη και είναι άνθρωπος της αγοράς, όπως λέμε, ο κύριος Μασέλος. Πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να αποδώσει η φοροδιαφυγή. Δηλαδή υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά... Τι εννοείτε με το δεν μπορεί να αποδώσει? Εννοώ ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε έσοδα από τη φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή είναι ένα αόριστο πράγμα, το οποίο υπερεκτιμάται στην Ελλάδα. Είδαμε στα καύσιμα ότι ακούγαμε κάτι νούμερα στρατοσφαιρικά, με την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Υπήρξε ζημιά. 10% ήταν η αύξηση της κατανάλωσης που αποδίδεται στην εξίσωση του φόρου. Άρα τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα. Συν το ότι φοροδιαφυγή σήμερα για μένα δεν υπάρχει, αν τη δούμε συνολικά. Και δεν υπάρχει διότι οι φόροι που πληρώνει ο Έλληνας. Εξηγήστε το αυτό καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, τώρα μας λέτε... Εννοώ ως προς το συνολικό νούμερο. Δηλαδή τα συνολικά. Μας λέτε κάτι το οποίο είναι αντισυμβατικό με την ελληνική πραγματικότητα. Ακριβώς. Αυτό που εννοώ είναι το εξής. Ότι η συνολική επιβάρυνση του Έλληνα, άμα βάλουμε τους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, συν τα ποσά που ξαναπληρώνει, παράδειγμα την υγεία, πληρώνει εισφορές για την υγεία και ξαναπληρώνει για να έχει περίθαλψη. Πληρώνει για την παιδεία και ξαναπληρώνει φροντιστήρια για να έχει παιδεία. Σωστά. Πληρώνει για τους δρόμους και ξαναπληρώνει χρυσούς τους δρόμους για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Άρα, αν βάλουμε την πραγματική συνολική φορολογική επιβάρυνση του Έλληνα, η κατανομή της είναι προβληματική έντονα. Διότι υπάρχουν, μα όπως είναι είπε... το πρόβλημα όμως, κύριε Μασέλο. Μπράβο. Αλλά εγώ θέλω να... Δεν πληρώνουμε όλοι. Σωστό. Αλλά για μένα πρέπει να ξεχάσουμε τη φοροδιαφυγή ως το πρόβλημα, ως τη διέξοδο. Η πάταξή της δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να αποτελέσει διέξοδο για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Δεν θα αυξηθούν τα έσοδα, θέλετε να πείτε? Διότι αυτή τη στιγμή η φοροδοτική ικανότητα της κοινωνίας είναι δεδομένη. Μπορούμε να μιλήσουμε για κατανομή των φόρων. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ποιοτικό αλλά και κοινωνικό. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει προσδοκία για νέα έσοδα από την πάταξη φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη μου, εάν το δούμε συνολικά, με τη φιλοσοφία του τι πληρώνει πραγματικά ο Έλληνας για τις υπηρεσίες που παίρνει και τις κρυφές πληρωμές που δεν περνάνε μέσα από το κράτος, η συνολική επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και για μένα το ουσιώδες πρόβλημα είναι η ποιότητα των φόρων και κυρίως το πρώτο ζήτημα δεν έχει να κάνει με τις πράξεις, αλλά με το πού πάνε αυτές τις πράξεις. Διότι ο ιδιωτικός τομέας έχει χάσει 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους, οι οποίοι για να δούλευαν πριν κάτι πρόσφεραν. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν αργόμισθοι. Και η αντίστοιχη μείωση στο δημόσιο ήταν πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή το δημόσιο παραμένει εξόχως αντιπαραγωγικό. Άρα, για να καταλήξω, θα έπρεπε όλη κατά τη γνώμη μου η συζήτηση, και αυτό το είπε και το Δούνου του, είπε ότι αν δεν κάνετε μεταρρυθμίσεις και δεν βελτιώσετε την παραγωγικότητα στο δημόσιο, το οποίο σημαίνει απλά απολύσεις στο δημόσιο, δεν πρόκειται να βγείτε από την κρίση. Το είπε ακόμη πιο... το κάνει ακόμη πιο σαφές ο κύριος Τόμψεν. Λέει ότι πρέπει να απολυθεί όλος ο κόσμος ο οποίος δεν προσφέρει στο δημόσιο, πρέπει να απολυθεί. Κύριε Ζαχαρέση, τι λέτε? Ακούω πολλά και άκουσα πολλά διαφορετικά θέματα να θέτουν οι προλαλήσαντες. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση όπου ενώ η χώρα ακόμα δεν έχει ορθοποδήσει, δεν έχει καταφέρει ούτε να ισοσκελίσει ουσιαστικά τους προϋπολογισμούς της. Μιλάει άλλωστε το Δούνου του για ελλείμματα τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό το οποίο προφανώς θα πυροδοτήσει μια τέτοια κατάσταση. Βλέπω ότι το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας από όλα τα φάσματα της πολιτικής σκηνής, και δεν ξέρω κανέναν, ζητάει περίπου το ίδιο πράγμα. Δηλαδή λέει ότι μας επιβάλλουν να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε, που είναι πολύ σκληρά τα μέτρα. Ωστόσο, προσπαθούν όλοι να διατηρήσουν ένα status quo το οποίο φαίνεται ότι δεν προσθέτει κάτι στη χώρα. Δεν προχωράμε. Παρά τα αυτά, κάνουν όλη την προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση.
Όταν κανείς ερωτάται γιατί δεν πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζει να λέει ότι δεν κάναμε μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δεν κάνουμε ακόμα και τώρα, και δεν πατάξαμε τη φοροδιαφυγή. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συμφωνείτε με την προσέγγιση του κ. Μασέλου? Συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να σας πω. Και επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα για τη φοροδιαφυγή, πολύ σύντομο. Έχει έρθει πάρα πολλές φορές στο Υπουργείο Οικονομικών η ιδέα, ακόμα και τον κ. Χρυστοδουλάκη ήταν εκεί, νομίζω, του να περιορίσουμε τις συναλλαγές με φυσικό χρήμα. Δηλαδή να κάνουμε τις συναλλαγές μας με ηλεκτρονικό χρήμα. Γεγονός που, Σπύρο, καταλαβαίνεις εσύ ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καμία κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει να κάνει ένα τέτοιο τολμηρό βήμα, διότι αρχίζουν και λένε διάφορες δικαιολογίες, ότι οι ηλικιωμένοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα, ότι θα στερέψει η αγορά και δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να αγοράζουν, χωρίς κανένα επιχείρημα. Δηλαδή μιλάμε για επιχειρήματα τα οποία δεν πρέπει να ακούγονται πουθενά. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να εισπράξουμε φόρους, δεν εισπράττουμε φόρους, μιλάμε όλοι για την πάταξη φοροδιαφυγής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση. Θα έχουμε μετά και περισσότερο χρόνο, απλά πριν πάω στο διαφημίσεις, ένα σχόλιο για τον κύριο Κυρίτση. Ναι. Να κάνω μια γέφυρα με το πρώτο θέμα, με την ενδεχόμενη μείωση της τιμής στα εισιτήρια. Στο μέτρο που, όπως υποθέτω, δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική κατάσταση των οργανισμών αυτών, η μείωση αυτή είναι προεκλογική, είναι μια μείωση η οποία θα προκύψει λόγω του καλού αποτελέσματος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και δείχνει κιόλας ότι οι εκλογές δεν είναι ένα τόσο καταραμένο πράγμα όπως προσπαθούν να το παρουσιάσουν. Και συνεχίζω λοιπόν στο ίδιο μοτίβο για τους φόρους. Το ίδιο περίπου είναι και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τους φόρους. Είναι μια προσπάθεια να πει ότι θα μειωθούν οι φόροι, επειδή δημιουργείται μια γενική κατηγορία, η γενική κατηγορία των φορολογουμένων, η οποία όμως δεν είναι καθόλου ενιαία. Άρα, όταν λέει ο κύριος Σαμαράς και το έχει εξηγήσει αυτό και το έχει εξηγήσει και το οικονομικό επιτελείο, όταν μιλάει για μείωση στους φόρους, εννοεί για μείωση στους φόρους στους πλούσιους και όχι μείωση στους φόρους στους φτωχούς. Και το τρίτο, το οποίο θέλω να πω για να κάνω και μια γέφυρα με το άλλο που λέγατε, για τη συνάντηση του Τσίπρα με τον Ντράγκη. Ο Ντράγκη μονότονα, μετά τη Λαγκάρντ, μετά τον Σόιμπλε, μετά τον Τόμψεν, μετά τον Ντάισελμπλουμ και μετά τη Μέρκελ, είπε στον Τσίπρα ότι συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πράγμα, ότι οι πλούσιοι στην Ελλάδα δεν πληρώνουν φόρους και κάτι πρέπει να γίνει και υπάρχει έλλειμμα πατριωτισμού στις ελληνικές ελίτ. Ναι, αυτό το επαναλαμβάνω, το έχει πει και ο ίδιος, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν πληρώνει. Άρα να πληρώσουν φόρους οι πλούσιοι, λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, το έδειξε λίγο ο κύριος Μασέλος, έχει ανοίξει και σε επίπεδο κυβέρνησης και ενδοκυβερνητικής κόντρας το θέμα της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του δημοσίου. Μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε και θέλω να αρχίσω με αυτό που μας είπε ο κύριος Μασέλος. Και θέλω να αρχίσω με τον κύριο Μασέλο, μιας και πρώτος το έθιξε, το θέμα του δημοσίου. Γιατί υπάρχει μια αμφισβήτηση σε πολιτικό επίπεδο. Δεν ζητάω να μου σχολιάσετε τώρα την ενδοκυβερνητική κόντρα. Υπάρχει Μητσοτάκης Λοβέρδος και το Πασόκ το ίδιο θέτει θέμα απολύσεων. Υπάρχει όμως μια αμφισβήτηση για τον αριθμό των απολύσεων που πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Και από την άλλη, έχει προκύψει και αυτό το θέμα με τις καθαρίστριες. Και επειδή μιλήσατε για το ότι δεν έχουν γίνει ακόμα όσα θα έπρεπε στο δημόσιο, έτσι δεν είπατε? Θα ήθελα πάνω εκεί να μείνουμε λίγο. Η έκθεση του Δούνου του αναφέρει ξεκάθαρα ότι μέχρι τώρα αυτά που έχουν γίνει δεν είναι σημαντικά. Με ποια έννοια? Ότι αναφέρεται όμως σε απολύσεις, φαντάζομαι. Μιλάω συγκεκριμένα για το κομμάτι. Το Δούνου του αναφέρεται συγκεκριμένα στο ότι πρέπει να σπάσει το ταμπού των απολύσεων. Δηλαδή, όπως στον ιδιωτικό τομέα κάποιος κάνει τη δουλειά του και χάνει τη δουλειά του, έτσι πρέπει και στο δημόσιο τομέα, αν κάποιος δεν αποδίδει, να φεύγει από τη θέση του. Και ειδικά στο δημόσιο τομέα, διότι στον ιδιωτικό τομέα ο εργοδότης μπορεί να κρατάει κάποιον που δεν αποδίδει επειδή εκείνος τον πληρώνει, αλλά στο δημόσιο τον πληρώνει φορολογούμενοι. Το θέμα με τις ομαδικές απολύσεις που είχε προκύψει στην Χαλιβουργία της Ελλάδος, εντάσσεται μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις αλλαγές στον ιδιωτικό τομέα που πρέπει να γίνουν για να έρθουν επενδύσεις κτλ.? Και αυτό το αναφέρει ξεκάθαρα, δηλαδή στην έκθεσή του Δούνου του γράφει ότι υπάρχει μια, ενώ είχε ξεκινήσει μια καλή πορεία σε μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, υπάρχει μια σοβαρή κόπωση και αναφέρει και το θέμα αυτό, το οποίο βέβαια είναι υποχρέωση να αντιμετωπιστεί το Σεπτέμβριο, δηλαδή δεν έχει τελειώσει. Και νομίζω ότι και στη Χαλιβουργία αυτό που έγινε ήταν για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή σε μια προσπάθεια να δείξει η κυβέρνηση ότι το σύστημα αυτό δουλεύει. Και παρενθετικώς,
θεωρώ σουρεαλιστικό εντελώς το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας στην Επιτροπή. Ψήφισαν κατά. Ενώ η γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας ψήφισε υπέρ. Υπάρχει μια σχιζοφρενικό ήταν αυτό. Σε μια εταιρεία η οποία πρακτικά επιβιώνει λόγω της ελπίδας του ιδιοκτήτης να διορθωθεί το ενεργειακό κόστος. Είναι μη βιώσιμη η εταιρεία. Ξέρετε γιατί τα θέτω και τα δύο. Γιατί πολλές φορές όταν η συζήτηση έρχεται για την ανάπτυξη, για επενδύσεις, για χρήματα, για επιχειρηματικότητα. Μπαίνουν και αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, πόσο αποτελεσματικό είναι το δημόσιο και αν πρέπει να μειωθεί, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στα εργασιακά. Γι' αυτό τα έθεσα παράλληλα και τα δύο. Δηλαδή, από τη μία, το θέμα των ομαδικών επιπολίσεων και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει κάπου, και από την άλλη, τι γίνεται με το δημόσιο. Σπυρό. Ναι, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να καταλάβουμε αυτό που λέει η αγορά και ορθώς το αναφέρετε. Αυτό που λέει η αγορά είναι κάτι το οποίο μάλλον μοιάζει φυσιολογικό. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο σαν κοινωνία να αποφασίσουμε εάν και πώς μπορούμε να πάμε μπροστά. Για να συμβεί αυτό το πράγμα θα πρέπει να υπάρχει μία minimum συνένεση. Αυτή τη στιγμή η μόνη συνένεση που υπάρχει, και αυτό είπα και προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι τελικά εκεί θα καταλήγουν όλες τις συζητήσεις μας πλέον, είναι ότι κανείς δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι αυτό λέτε με άλλα λόγια στην ουσία. Θέλουμε να παραμείνει το κράτος όπως ήταν πριν, ένα κράτος το οποίο μας έφερε στη χρεοκοπία. Νομίζω ο κύριος Χριστοδουλάκης μπορεί να μας πει με λεπτομέρεια ή ο οποιοδήποτε πρώην Υπουργός Οικονομικών τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Τα έχει γράψει και τα έχουμε διαβάσει και στα βιβλία του. Προφανώς, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αφού όλα αυτά τα πράγματα δεν λειτουργήσαν, για ποιο λόγο διστάζουμε να προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι πιο μπροστά, κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχουμε κάνει. Υπάρχει και ο αντίλογος αυτό ότι σε αυτές τις συνθήκες, συνθήκες ύφεσης, μεγάλης ανεργίας, 1,5 εκατομμύριο ανέργων, εάν απελευθερώσει την αγορά εργασίας, μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερο αποτέλεσμα. Μα δεν μιλάω μόνο για την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, και άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, τι νόημα έχει να κλείσει μια επιχείρηση επειδή δεν μπορεί να πληρώνει τους εργαζόμενους της. Είναι πιθανότατα καλύτερα να διατηρηθεί, κάνοντας μια πιο ορθολογική αποτίμηση των πραγμάτων και βλέποντας ποιες είναι οι ανάγκες της. Αλλά να υπάρχει μια ιδεοληψία ότι δεν πρέπει να απολυθεί κανένας ούτε από το δημόσιο ούτε από τον ιδιωτικό τομέα και να πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον κρεμό, κοιτάζοντας τον τοίχο, δηλαδή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι σκοπιμότητα έχει. Αν πηγαίνουμε προς τον κρεμό, κοιτάζοντας τον τοίχο, δεν θα πέσουμε στον κρεμό, θα πέσουμε στον τοίχο. Όχι, λέω, πηγαίνουμε προς τον κρεμό ή κοιτάζοντας τον τοίχο και πηγαίνοντας με το κεφάλι στον τοίχο. Να κάνω μια παρατήρηση κι εγώ επ' αυτό. Ναι, και μετά μου ζητήσει το λόγο και ο κύριος Χριστοδουλάκης. Λοιπόν, επειδή μπαίνει μια συζήτηση αντιπαραθετική μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την οποία εγώ τη θεωρώ υποβολημένα, θέλω να πω το εξής. Ας πούμε ότι έχουμε τον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, αν μια επιχείρηση δεν πάει καλά, μπορεί να κλείσει και, εν πάση περιπτώσει, η ευθύνη, η αντικειμενική και η τεκμαρτή είναι στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Για κάποιο περίεργο λόγο, όταν μιλάμε για το κράτος, η ευθύνη δεν είναι σε αυτούς που διευθύνει το κράτος, αλλά είναι στους εργαζόμενους. Εγώ αυτό θέλω κάποιος να μου το εξηγήσει. Μα δεν το λέει κανείς αυτό, κύριε Κυρίτση. Αυτό λέτε συνεχώς. Τουλάχιστον αν ρωτάτε εμένα, είμαι σύμφωνος με αυτό που λέτε. Συνεχώς αυτό λέτε. Ότι στον ιδιωτικό τομέα, ό,τι γίνει έχει να κάνει με τους εργοδότες. Στο δημόσιο τομέα, ό,τι έχει γίνει έχει να κάνει με τους εργαζόμενους. Επίσης, δημιουργείται η εντύπωση ότι όταν θα απομακρυνθούν άνθρωποι από το δημόσιο, θα απομακρυνθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λάθος. Θα απομακρυνθούν οι άνθρωποι που δεν κάνουν τα γούστα της κυβέρνησης. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι σωστά όλα αυτά. Να. Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή αυτό το παραμύθι. Ναι, όχι προς την κατεύθυνση που λέτε εσείς όμως της γενικής διάλυσης. Συμφωνούμε δηλαδή όλοι ότι δεν υπάρχει κανένα στο δημόσιο που να μην κάνει σωστά τη δουλειά του. Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν σωστά τις δουλειές τους και συνήθως ευθύνεται ο προϊστάμενος. Καταρχήν, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο γενικότερο, το οποίο εν μέρη σας αφορά και εσάς. Δίνεται τρομερά μεγάλη σημασία και γίνεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης το θέμα των απολύσεων ή της διαθεσιμότητας στο δημόσιο τομέα και ελάχιστη προσοχή δίνεται σε αυτούς που πραγματικά υποφέρουν, που είναι απολυμμένοι του ιδιωτικού τομέα. Καμιά εκπομπή δεν έχει αφιερωθεί σε αυτούς, καμία συνεδρίαση στη Βουλή δεν έχει γίνει για αυτούς, κανένα πολιτικό κόμμα, με μία πιθανή εξαίρεση κάποιες κινήσεις του ΚΚΕ, δεν έχουν επικεντρωθεί στο μεγάλο και τραγικό θέμα των πολλών απολύσεων και ανέκλητων απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Και συζητάμε όλοι μόνο για το δημόσιο και αν θα πρέπει να μειωθεί ή όχι.
Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, εξαιρείται από, από τα κόμματα που το έχουν βάλει στην ατζέντα το θέμα. Ναι, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Λάθος, κανένα άλλο κόμμα δεν μου έχει δώσει την εντύπωση ότι έχει κεντράρει και ασχολείται με πραγματική ευαισθησία και αφοσίωση για το θέμα αυτό που υποφέρουν περισσότερο, που είναι οι απολυμμένοι και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Για αυτούς κανείς δεν μιλάει. Δεν υπάρχουν αυτοί. Δεν είναι Έλληνες πολίτες. Αυτοί ανήκουν αλλού. Είναι η στρατόσφαιρα εκεί του ιδιωτικού τομέα, την οποία δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Δεν είναι συνδικαλισμένοι, κύριε Χρυστοδουλάκη, για αυτό το λόγο. Αν ήταν συνδικαλισμένοι, θα αφορούσαν και τα κόμματα πιθανότατα. Ελάτε. Λοιπόν, καταρχήν με το δημόσιο τομέα. Θεωρώ ότι ό,τι και να πει κανείς, και προφανώς είναι μεγάλος, προφανώς είναι πλεονασματικός και ούτως ή άλλως ο δημόσιος τομέας, νομίζω θα συμφωνήσει ότι με ισοπεδωτικά μέτρα δεν μπορείς να πετύχεις καμιά σοβαρή αλλαγή. Θα έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα η Τρόικα με τη σοφία που τη διακρίνει και την ασκετοσύνη της και η πρόθυλη αδυναμία και προθυμία των κυβερνήσεων να κάνουν κάτι ουσιαστικό στο δημόσιο τομέα έχουν οδηγήσει μόνο σε ισοπεδωτικά μέτρα. Ισοπεδωτικές περικοπές, ισοπεδωτικές διαθυσιμότητες με βάση τα όρια ηλικίας και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω διάλυση της δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει καταρρεύσει με ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε από τα στερεότυπα ότι είτε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι τεμπέληδες και άχρηστοι και πρέπει να απολυθούν, που είναι το ένα στερεότυπο. Αλλά πρέπει να φύγουμε και από το άλλο στερεότυπο ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι και όλοι ξεσυδρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα εξυπηρετήσουν τον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι αλήθεια ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και θα σας προτείνω μερικά πολύ συγκεκριμένα μέτρα, ναι, για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση κάποιων κινήτρων που θα τουλάχιστον θα διασφαλίζει αυτό που δουλεύει και είναι συνεπής και ευσυνείδητος με αυτόν ο οποίος είναι κοπανατζής και αργόμιστος. Θεωρώ λοιπόν ότι αντί για ισοπεδωτικά μέτρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα εξής. Όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Ζαχαρός, τι έγινε που μας οδήγησε στην κρίση, οι 50.000 προσλήψεις το 2008 και το 2009. Από το πουθενά, χωρίς διαδικασίες, οι οποίες επιβάρυνε τρομερά το έλλειμμα και διαμόρφωσαν την κατάσταση κατάρρευσης το 2009. Άρα θεωρώ προφανές ότι το πρώτο βήμα θα έπρεπε να είναι η επανεξέταση όλων αυτών των κακώς γενωμένων προσλήψεων. Ένα αυτό. Δεύτερον, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουν διαθεσιμότητες και ούτω καθεξής και μειώσεις από το συγγενολόι, την κομματοκρατία, τα παιδιά όλων των πολιτικών, των συνδικαλιστών που έχουν πλημμυρίσει 10 δημόσιο βουλή και μια σειρά από υπηρεσίες και να επανέλθουν μόνο στις αυστηρές διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αυτό θα είναι μια στοιχειώδης αναγνώριση, μια στοιχειώδους, όχι ουσιαστικής, στοιχειώδους όμως εθνικρισίας και αξιοκρατίας. Συνεχίζεται αυτό το πανηγύρι, κύριε Υπουργέ. Εσείς θα πρέπει να το ανακαλύψετε αυτό, δική σας δουλειά είναι. Η δική σας εκτίμηση από όσα βλέπετε. Εγώ δεν έχω δει διαβεβαιώσεις και θεσμικές εγγύσεις ότι δεν συνεχίζεται. Έπειτα υπάρχει μια κατηγορία αργομίστων, οι οποίοι πληρώνονται, είναι γραμμένοι σε κάποια μητρώα υπαλλήλων και δεν πατάνε. Υπάρχουν υπάλληλοι που έχουν διοριστεί και με διάφορα τερτύπια, βουλευτικά, πολιτικά, συνδικαλιστικά και ούτω καθεξής, δεν πατήσει ποτέ. Να, μια κατηγορία να τεθεί αύριο σε διαθεσιμότητα και δεν θα πάθει απολύτως τίποτα η δημόσια διοίκηση. Ίσα-ίσα θα ελαφρυνθεί κιόλας και θα αποδώσει περισσότερο. Υπάρχουν σχολές στα πανεπιστήμια που είναι συγγενικές. Έχουν το ίδιο επίθετο. Οι μισοί καθηγητές έχουν το ίδιο επίθετο. Να, λαμπρό πεδίο διαθεσιμότητας. Γιατί δεν γίνονται αυτά, κύριε Υπουργέ, διότι, κατά την εκτίμησή σας. Θα σας πω. Καταρχήν, αρκετά είχαν γίνει στο παρελθόν και, πάση περιπτώσει, πολύ περισσότερο από όσα γίνονται σήμερα. Διότι σήμερα έχουν κρυφτεί οι πολιτικοί από το φόβο της παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση, αναδύοντας και λέγοντας όλα αυτά τα επιχειρήματα ότι όταν έχεις κρίση, δεν πρέπει να μιλάμε για διαθεσιμότητες και δεν πρέπει κανείς να μένει άνεργος. Σωστό. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Αλλά θα πρέπει στην τωρία τη φωνή να το υποστηρίξουμε αυτό για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί και αυτοί οι φτωχοί μεροκαματιάριδες δεν πρέπει να μείνουν άνεργοι πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, ότι να μην μείνει άνεργος αυτός ο οποίος πραγματικά δουλεύει και αποδίδει. Όχι ο αργόμιστος, όχι το συγγενολόι, όχι αυτός ο οποίος έχει διοριστεί από το κόμμα. Τα έχουν αφήσει λοιπόν όλα αυτά και βολεύονται, διότι υποτίθεται ότι γίνεται η μεγάλη συζήτηση, χωρίς αποτέλεσμα, της συνολικής ρύθμισης με τις μελέτες φοβερές που θα έρθουν, που θα γίνει η πλήρης αξιολόγηση και αφού τελειώσουν όλες οι μελέτες, θα είναι επιχειωμένες, θα πρέπει να ξαναγίνουν μελέτες πια. Να και έτσι δεν γίνεται τίποτα. Θεωρώ λοιπόν ότι 2-3 βήματα. Πρώτον, αναθεώρηση και επανεξέταση όλων των πελατειακών προσλήψεων που έγιναν το 2009. Δεύτερον, αργόμιστη εκτός, συγγενολόγια εκτός, όλοι αυτοί οι υπόδικοι δημόσιοι υπάλληλοι επίρκοι εκτός. Όταν λοιπόν γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα το οποίο θα ανθίσει τη δημόσια διοίκηση, θα τη σπρώξει μπροστά και ταυτόχρονα θα πει σε αυτόν τον ευσυνείδητο το δημόσιο υπάλληλο, διότι υπάρχουν και τέτοιοι και οι πιο πολλοί είναι τέτοιοι, ελπίζω, θα του πει ότι εσύ που δουλεύεις και αποδίδεις, ασφαλείς.
Και του το οφείλουμε και οφείλουμε να του πούμε και μία συγγνώμη που διαρκώς το κατατάσσουμε στους άχρηστους. Τι θέλατε να ρωτήσετε, κύριε Κυρίτση? Ναι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χρυσόγονε. Πρέπει να βρεθεί μια ρεαλιστική. Αμέσως, κύριε Χρυσόγονε. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι ο κύριο Κυρίτση, τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Να ρωτήσω τον κύριο Χρυστοδουλάκη, ο οποίος και καθηγητής είναι και υπουργός, έχει υπάρξει. Αυτό το οποίο περιγράφει και με το οποίο συμφωνώ είναι η εικόνα του πελατειακού κράτους στη δημόσια διοίκηση όπως έχει φτιαχτεί από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Έχει φτιαχτεί από όλα τα κόμματα. Ναι, ωραία, και δεν έχει φτιαχτεί μόνο από πολιτικούς. Κατά 90%. Έχει φτιαχτεί από βουλευτές όλων των κομμάτων, από δημάρχους όλων των κομμάτων, από συνδικαλιστές όλων των κομμάτων. Μην κρυβόμαστε τώρα. Άρα κατά 90% από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, παρακαλώ. Αλλά εγώ θέλω να πάω κάπου παραπέρα, διότι η ηθική. Οικολογικού τύπου συζητήσεις νομίζω δεν μας διευκολύνουν. Το πρόβλημα στο δημόσιο είναι μόνο αυτό, είναι και η εσωτερική σύνθεση. Προφανώς των υπαλλήλων της διοίκησης. Να δούμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι έχουμε τους περισσότερους αστυνομικούς στην Ευρώπη κατά κεφαλήν, τους περισσότερους στρατιωτικούς, τους περισσότερους παπάδες, τους λιγότερους γιατρούς και δασκάλους όμως, σε μια χώρα νησιωτική. Με αποτέλεσμα. Νησιά του Αιγαίου να μην. Κατά σύμπτωση έχουμε και τους περισσότερους γιατρούς. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν νησιά που δεν υπάρχει κανένας γιατρός και υπάρχουν νησιά που στα σχολεία έχουν συμπτύξει τις τάξεις και μετά λέει να αναπτύξουμε τα νησιά μας. Δηλαδή, μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Θεωρώ ότι θεωρείται κατάκτηση, ενώ είναι στην πραγματικότητα επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου, το δικαίωμα ενός να προσληφθεί γιατρός ή νοσοκόμος σε ένα νησί και την άλλη μέρα με την επίκληση κάποιου κοινωνικού κριτηρίου υπαρκτού ή επινοημένου να φύγει. Και αυτά δεν τα έχουν κάνει τόσο οι υπουργοί και οι βουλευτές. Τα έχουν άρα κάνει να μην πάει τα μεσαία στελέχη. Επειδή θα φεύγει έτσι. Μετά, πρέπει να το φτιάξουμε λοιπόν. Και ο κύριος Χρυσόγονος κάτι θέλει να πει, κύριε Χρυσόγονε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ακούστηκε προηγουμένως η λέξη σουρεαλισμός και φοβάμαι ότι αυτά τα οποία συζητούμε τώρα δεν στηρίζονται στα πραγματικά στοιχεία. Τα πραγματικά στοιχεία είναι ότι η απασχόληση στο δημόσιο τομέα βρισκόταν κοντά στο 1 εκατομμύριο άτομα πριν από περίπου 5 χρόνια, στην αρχή της κρίσης, κάπου στις 950.000, κάπου εκεί ήταν, ναι. Με βάση τα στοιχεία της ενιαίας αρχής πληρωμών. Σήμερα έχει συρρυκνωθεί στις 600.000 και κάτι. Περίπου δηλαδή το 1 τρίτο των απασχολουμένων στο δημόσιο έχουν φύγει. Δεν μιλάμε για δημόσιους υπαλλήλους. Μισό λεπτό. Άρα είναι σε καλά επίπεδα σήμερα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Αν και είναι πολύ πρόχειρη μια συζήτηση, αλλά σε ό,τι αφορά το αριθμητικό κομμάτι, είναι σε καλά, σε ανεκτά επίπεδα. Έχω την εντύπωση ότι σε σχέση και με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον μέσο όρο του ΟΣΑ, ναι. Είμαστε καλά, να μην σας πω, μπορεί να είμαστε και πιο κάτω. Και βεβαίως σε συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου, ναι. Δικαίου βρισκόμαστε πολύ κάτω από αυτό το οποίο στοιχειοδός θα ήταν ανεκτό. Βάζετε μέσα και τον ευρύτερο που λέμε δημοσιοτομέα. Γιατί όταν μπαίνει και ο ευρύτερος, ναι. Εκεί αυξάνονται πολύ τα ποσοστά μας σε σύγκριση με τους άλλους. Όσο χρηστοδοτούνται από την ενιαία αρχή πληρωμών. Αυτές οι έρευνες που έχουν γίνει. Και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από εκεί χρηστοδοτούνται. Κύριε Χρυσόγονε, αυτές οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων γίνονται σε διαφορετική κλίμακα σε άλλες χώρες και εδώ. Επειδή στη Γαλλία, για παράδειγμα, σε άλλες χώρες, αυτοί που δουλεύουν σε δημόσιες επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται. Έτσι όπως περιλαμβάνονται στην Ελλάδα. Και έτσι εμφανίζεται ότι άλλες χώρες έχουν πολλούς δημοσίους υπαλλήλους και εμείς έχουμε λίγους. Εάν συμπεριληφθούν του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διότι μην ξεχνάτε εδώ το κεκτημένο της δημόσιας απασχόλησης, απλώνεται παντού. Από τους πρέσβεις, τους στρατηγούς, τους καθηγητές, τους γιατρούς κτλ. Μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο μιας δημοτικής επιχείρησης που προσελήφθη για ένα διάστημα. Εάν λοιπόν συμπεριληφθούν όλα αυτά, τότε οι αριθμοί αλλάζουν. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι από αυτούς που έχουν προσληφθεί να κάνουν μία δουλειά, δεν την κάνουν όλοι, δεν μένουν όλοι. Φεύγουν και πάνε αλλού. Πάνε σε άλλες θέσεις, πάνε σε πολιτικές θέσεις, πάνε σε κομματικές θέσεις, πάνε σπίτια τους. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, αντί να περισταλούν, έχουν γιγαντωθεί, διότι έχει αυξηθεί η πελατειακή μεταχείριση τα τελευταία χρόνια. Και αν αυτά διορθωθούν πρώτα, μπορεί να μην χρειαστεί να γίνουν τα επόμενα βήματα. Ελάτε, κύριε Χρυσόγονε. Επιπλέον, και αν μου επιτρέπετε. Από κύριε Χρυσόγονε, και μέρα όμως. Κύριε Χρυσόγονε, αν μου επιτρέπετε μια το παρατήρηση. Το ζήτημα είναι
Υπάρχει μια καθυστέρηση. Ναι, εγώ θα προσπαθήσω να διορθώσω τα πράγματα. Όχι. Το ζήτημα είναι ότι. Ελάτε, κύριε Χρυσόγονο, ελάτε. Το ζήτημα είναι ότι η Τρόικα, όπως εκφράζεται και μέσα από την έκθεση του Δούνου Του, η οποία επαναλαμβάνω είναι ουσιαστικά έκθεση του κ. Τόμψεν, έχει τις δικές της αιμονές, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ναι, δεν είναι μόνο ο Τόμψεν, βέβαια. Είναι και η Κομισιόν. Με την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Ναι, μα προφανώς. Και η Κομισιόν από πίσω του. Υπάρχουν δηλαδή νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ότι η Ελλάδα πρέπει να εμφανιστεί ότι υποκύπτει πλήρως στις απαιτήσεις των ξένων δανειστών για να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, προς αποφυγή για μια σειρά άλλων χωρών. Γιατί και τα μεγέθη της Ελλάδος δεν είναι τέτοια που να δικαιολογούν τόση μίνη και τόσο μένος. Η ουσία λοιπόν είναι ότι εδώ έχουμε γιατρούς εντός εισαγωγικών που ενώ βλέπουν ότι οι συνταγές τους είναι παντελώς αποτυχημένες, επιμένουν στη μεγαλύτερη εφαρμογή και σε μεγαλύτερη κλίμακα των ιδίων συνταγών. Στην εναρκτήρια σελίδα της έκθεσής του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραδέχεται ότι οι πολιτικές του, δηλαδή δεν το λέει ευθέως, αλλά εμέσως το παραδέχεται ότι οι πολιτικές του έχουν οδηγήσει σε τέτοια πτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, όπου το 40% περίπου των δανείων, των τραπεζών, να είναι κόκκινα ή υπό αναδιάρθρωση, ναι, που σημαίνει κατά τους υπολογισμούς του ίδιου του Ταμείου ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα να μην εξυπηρετηθούν και αυτά. Πώς, και λέει το ίδιο το Ταμείο ότι υπό τις προϋποθέσεις αυτές είναι πολύ αμφίβολο αν μπορεί να υπάρξει πιστωτική επέκταση, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει περαιτέρω πιστωτική συρρήκνωση και άρα ότι οι προβλέψεις του για δίθεν ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια είναι όλες στον αέρα. Δηλαδή, οι ίδιοι εμέσως πλην σαφώς τα παραδέχονται και οι ίδιοι παρόλα αυτά επιμένουν στις ίδιες αποτυχημένες συνταγές. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να υπάρξει μια ελληνική κυβέρνηση η οποία θα έχει πραγματική δύναμη αντίστασης απέναντι στις ιδεοληψίες που τον δανειστών. Ήθελες να πεις κάτι, Σταμάτη? Και αυτή βεβαίως δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Χρυσόγονος, τα οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμα στο δημόσιο διάλογο. Πρώτα απ' όλα, να δούμε λίγο τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, όπως τον ανέφερε ο κ. Χρυσόγονος. Τα νούμερα που είπε είναι αληθή, είναι ακριβώς αυτά. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής: πώς γίνεται, χωρίς να απολυθεί κανένας δημόσιος υπάλληλος, να μειωθεί κατά το 1 τρίτο ο αριθμός τους? Η μόνη απάντηση είναι ότι βγήκαν στη σύνταξη και συνεχίζουμε να τους πληρώνουμε. Πρώτον. Και μάλιστα, πολλοί από αυτούς βγήκαν με ευνοϊκότατους όρους στη σύνταξη. Ως εκ τούτου, το κόστος το μισθολογικό μετατράπηκε σε συνταξιοδοτικό. Έχετε δίκιο. Αλλά είναι και αρκετοί που ήταν με σχέσεις ορισμένου χρόνου, έργου κλπ., οι οποίες έχουν διακοπεί. Σωστό είναι και αυτό. Δεν είναι τόσο πολύ ωστόσο. Οι μαζικές αποχωρήσεις κατά κύριο λόγο συντάξεις ήταν. Έτσι. Το δεύτερο πράγμα το οποίο νομίζω το οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε είναι το εξής. Είναι σίγουρο ότι θα φτάναμε κάποια στιγμή στη φάση όπου θα αρχίσαμε να ασκούμε κριτική στις πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τους δανειστές για να μπορέσει να επανέλθει η τάξη στη χώρα. Και εδώ πρέπει να δούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, εάν ποτέ εφαρμόστηκαν ουσιαστικά όσα έπρεπε να εφαρμοστούν, αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι εάν εφαρμόστηκαν εν μέρη αυτά που μας είπαν οι άνθρωποι από το εξωτερικό, είχαν το αποτέλεσμα το οποίο οι ίδιοι προσδοκούσαν, είχαν το αποτέλεσμα που προσδοκούσαμε εμείς, είχαμε εμείς μια εναλλακτική λύση, κύριε Χρυσόγονε? Είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το 2008, και εκ των υστέρων προφήτες όλοι είμαστε, το 2008 όταν τέθηκε ένα επιτακτικό ερώτημα αν η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει μισθούς και συντάξεις, οι μόνοι που ήρθαν με μια πιστική πρόταση ήταν αυτοί οι οποίοι μας δάνεισαν με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια. Ο λαϊκισμός δημιούργησε μια σφαίρα επιρροής γύρω του, η οποία έλεγε ότι είναι ληστές που μας δίνουν τοκογλυφικά δάνεια και δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε ποτέ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ανέρεσαν αυτά. Το επωνίδιστο χρέος τελικά δεν ήταν και τόσο επωνίδιστο, ήταν ένα μικρό κομμάτι επωνίδιστο. Το υπόλοιπο ήταν χρέος το οποίο εμείς οι ίδιοι είχαμε πάρει για να διορίσουμε κόσμο στο δημόσιο, για να φάνε διάφοροι οι μέτεροι. Όλα αυτά που λέει ο κ. Χρυστοδουλάκης προηγουμένως, μέσα και αυτά ήταν. Και σε κάθε περίπτωση τελικά βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Δηλαδή βρισκόμαστε στο σημείο του 2008 που υπάρχει σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας να υποστηρίζει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην κομματοκρατία. Υπήρξε προχθές μέχρι και άρθρο της κυρίας Βούλτεψη που υποστήριζε τους πολιτικούς εναντίον των τεχνοκρατών και έλεγε ότι εάν αφήσουμε τους πολιτικούς θα τα κάνουν όλα καλύτερα. Συμφωνεί κανείς με αυτό το πράγμα? Προφανώς. Συγγνώμη. Μισό λεπτό, κύριε Χρυσόγονε. Προφανώς.
Τι λέτε, κύριε Κυρίτση? Προφανώς. Εγώ δεν διόρισα κανέναν. Προφανώς η πολιτική πραγματοδοξία τεχνοκρατών. Τι θα πει, τεχνοκράτη είναι κάποιος ο οποίος είναι γιατρός και εισαπέχει από την ασθένεια και από τον άρρωστο. Τι θα πει τεχνοκράτης? Ποιος τον ψηφίζει τον τεχνοκράτη? Ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Η πολιτική δεν την παίρνει. Υπάρχει μια αντικειμενική, ας πούμε, αλήθεια την οποία την εφαρμόζει ο τεχνοκράτης και σωθήκαμε. Τι είναι αυτό, πρώτη αυτό είναι μεσαίωνας. Πάντως κάποιον να συμφωνεί με την κυρία Βούλτεψη και να είναι αριστερότερα αυτή. Λέτε, δηλαδή, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Πώς γίνεται αυτό? Και όχι μόνο ο τεχνοκράτης. Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα και τα σχέδια, τα οποία αποδεικνύονται και ουτοπικά, διότι θυμάστε ότι το Δούνο του μας έλεγε πως ο δημοσιονομικός παραβλασιαστής είναι στο 0,5 και τελικά ανακάλυψαν ότι είναι στο 1,8. Ναι, κύριε Χρυσόγωνα, αλλά εσείς δεν λέγατε τότε κάτι. Μόνο αυτοί λέγαν κάτι. Ναι. Τώρα εκ των υστέρων μπορούμε όλοι να λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, επιτρέψτε μου, όλα αυτά λοιπόν τα προγράμματα που καταρτίζουν δήθεν, όχι δήθεν, τα καταρτίζουν οικονομολόγοι, τεχνοκράτες, δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την παράμετρο του τι επιτρέπεται να γίνει και τι δεν επιτρέπεται να γίνει με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και γενικότερα των πολιτών της Ένωσης, τα οποία είναι κατοχυρωμένα όχι μόνο στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο και ειδικότερα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Δηλαδή προχωρούμε ως το προέχον και μόνο πρόταγμα να είναι οι οικονομικοί δείκτες και αγνοούμε τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι μια θεμελιώδης διαστρέβλωση της λογικής σειράς των πραγμάτων. Κύριε Μασέλο. Η πολιτική οφείλει να διαδραματίζεται μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου. Κύριε Μασέλο. Και εδώ πέρα τα πλαίσια αυτά τα καταργούν τελείως. Κύριε Μασέλο, και το σχολείο σας θέλω για αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά μας επαναφέρετε στην τάξη και καλά κάνετε. Μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εργασία και λένε, ωραία, εγώ πώς θα βρω δουλειά? Δηλαδή, θέτουν το ζήτημα με πολύ απλό τρόπο, αλλά είναι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή, έτσι, για χιλιάδες οικογένειες. Λέει, πώς θα μπορέσω εγώ να βρω εργασία? Είναι και τα δύο ακουμπάνε στο ίδιο πρόβλημα. Καταρχήν, το να μιλάμε για αριθμό δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι η ουσία είναι η ποιότητα. Συμφωνώ με τον Χρήστο Δουλάκη. Δεν τίθεται θέμα ισοπαίδωσης, διότι μέσα στο δημόσιο υπάρχουν άνθρωποι, ιεραπόστολοι, οι οποίοι βγάζουν δουλειά 5 ανθρώπων ο καθένας και σε αυτούς στηρίζεται και η παροχή υπηρεσιών. Διότι και τάξη έχουμε με οποιαδήποτε ζητήματα υπάρχουν και υγεία έχουμε. Οι καθαρίστρες δεν έβγαζαν δουλειά, κύριε Μασέλο. Οι καθαρίστρες δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών να απασχολεί καθαρίστριες. Γιατί? Διότι μπορεί να το κάνει αποτελεσματικότητα και φθηνότερο ο ιδιωτικός τομέας. Όπου έχει γίνει αυτό είναι το ίδιο το κόστος για το δημόσιο, απλώς οι εργαζόμενοι παίρνουν λιγότερα. Και πού τους ρίχνουν και βιτριώνει στη μούρη. Πρώτον, έχετε άδικο. Δεν έχω άδικο. Δεύτερον, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης έχει κάνει μια μελέτη η οποία το αποδεικνύει πλήρως και σας λέω, ιδιωτικές εταιρείες καθαρισμού είναι βιτριόλοι στη μούρη των εργαζομένων, 250 ευρώ μισθός, τους κρατάει το 10% μπροστά ο εργοδότης κτλ. Το κόστος για το δημόσιο είναι το ίδιο, είναι η χειδαιότερη μορφή outsourcing. Λοιπόν, εδώ έχετε, μπερδεύετε δύο πράγματα. Μπερδεύετε μία μέθοδο με ένα έλλειμμα του κράτους. Αυτή τη στιγμή το outsourcing έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι αποδίδει. Αποδίδει σε ποιον? Είναι απλή λογική. Σε ποιον αποδίδει? Μπορείτε να με διακόπτετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι απλή λογική. Λέει, όταν κάτι μπορεί να το κάνει, το έχει πει ο Άνταμ Σμιθ από το 1700. Όταν κάνει κάτι καλύτερα. Εκείνης εποχής αντίληψη είναι. Ελάτε, κύριε Μασέλο. Αν μας επιτρέψει ο κύριος Κυρίτσης. Ευχαριστώ, κύριε Κυρίτση. Αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν μπορεί να το κάνει κάποιος αποτελεσματικότερα και φθηνότερα, του δίνει τη δουλειά. Πάντως υπάρχουν και πρακτικές. Πρακτικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Κυρίτση. Ας μην ξεχνάμε ότι έπεσε ένας αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος βρισκόταν παρανόμως στην Ελλάδα, δούλευε παρανόμως και καθάριζε το Υπουργείο Εργασίας ημέρα Κυριακή. Δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας απεδείχθη ανίκανο να ελέγξει τον εργολάβο στον οποίο είχε ήδη αναθέσει την εργασία. Οπότε, τη συγκεκριμένη. Άρα ως προς αυτό, ο κύριος Κυρίτση έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά και αυτό πάλι μας φέρνει στο κέριο ζήτημα. Που είναι η αποτελεσματικότητα του δημοσίου. Και σε αυτό το Δούνου του γράφει μέσα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, διότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων σήμερα στο δημόσιο έχει προσληφθεί με ρουσφέτη. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ρωτήστε όλους τους Έλληνες, δεν νομίζω ότι. Ελάχιστοι ναι, θα πούν. Ναι, συζητάμε τώρα λοιπόν, τα αυτονόητα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν είναι και ικανοί άνθρωποι και αποτελεσματικοί. Αλλά αυτό όμως η ανησυχία του Δούνου του
είναι ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιάρθρωσης θα ξαναλειτουργήσει έτσι. Διότι το μεγάλο μας πρόβλημα, για να προσθέσω κι εγώ το λιθαράκι μου, είναι θεσμικό. Η μεγάλη μάστιγα, η αρρώστια της Ελλάδας είναι ότι δεν υπάρχουν οι θεσμοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν στους πολιτικούς να αποφασίζουν το ποιος θα δουλέψει σε ποια θέση, με κριτήρια ψηφοθυρικά και όχι κριτήρια αξιοκρατικά. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο κύριος Σπινέλη σήμερα στην Καθημερινή για αυτό το λόγο. Και η περίπτωση του κυρίου Θεοχάρη, με τον οποίο εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι έκανε καλή δουλειά, δεν δούλεψε παράδειγμα καθόλου για να βελτιώσει τη δομή του εισπρακτικού μηχανισμού, αλλά και κυρίως τη δομή των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Οι εφορίες παραμένουν ένα μπάχαλο. Ασχολήθηκε μόνο με το να φέρει λεφτά. Παρ' όλα αυτά, η απομάκρυνσή του ήταν άθλια. Διότι ακριβώς πήγαμε να φτιάξουμε ένα θεσμό για να δημιουργήσουμε στεγανά μεταξύ του ρουσφετολογικού πελατειακού άθλιου κράτους και μιας υπηρεσίας, και σπάσαμε στην πρώτη ευκαιρία, εξαναγκάζοντας σε παρέτηση έναν άνθρωπο. Θέλω να πάω σε διαφημίσεις, αν και υπάρχει αντίλογο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, παρότι είναι πενταετούς θητείας, αν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος δεν τραβάει, δεν κάνει καλά τη δουλειά του, επειδή είναι πενταετούς θητείας, τον έχεις στην πλάτη αυτό, και πηγαίνεις πέντε χρόνια. Επισήμως η κυβέρνηση όμως είπε ότι τα υπερκατάφερε. Ότι υπερπέτυχε στους στόχους και αυτά. Οπότε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σε αυτό έχετε δίκιο. Στις διαφημίσεις και επιστρέφω. Επιστρέφουμε για να δούμε και το θέμα του χρέους, και εδώ θα ήθελα την άποψη του κυρίου Χριστοδουλάκη, αλλά πρώτα, κύριε Μασέλο, μας προσγειώνει ο κόσμος στην πραγματικότητα, στη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει, και έχω αρκετά μηνύματα που λένε εντάξει συζητήσεις που κάνετε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δουλειά. Για μένα και αυτό ακουμπάει στο ίδιο θέμα, στο θεσμικό. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, υπάρχει μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βγήκε πριν από μια εβδομάδα, που πέρασε απαρατήρητη, η οποία λέει ότι η Ελλάδα εξάγει 40% λιγότερο, έχει ένα έλλειμμα 40% σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να εξάγει, και το έλλειμμα αυτό οφείλεται κυρίως στα βιομηχανικά προϊόντα. Εάν η Ελλάδα εξήγαγε αυτό το νούμερο αυτό, 16-17 δις περισσότερο, θα υπήρχαν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αποδίδει αυτό το έλλειμμα, το οποίο το χαρακτηρίζει άθλιο και τρομακτικό, λέξεις δηλαδή πολύ βαριές, appalling είναι η αγγλική λέξη που χρησιμοποιεί, στο ότι υπάρχουν θεσμικές αγκυλώσεις. Δηλαδή η ποιότητα των θεσμών στην Ελλάδα γενικότερα δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα. Και ο μεγάλος κίνδυνος ποιος είναι? Η οικονομία αρχίζει και ανακάμπτει μετά από την πολύ μεγάλη ύφεση. Η ανάκαμψη αυτή δεν θα έρθει ή θα είναι ανεμική και εύθραυστη εάν δεν γίνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις θεσμικές, και για να γυρίσουμε πάλι πίσω, εάν δεν εξυγχρονιστεί το κράτος. Διότι το κόστος του κράτους είναι μεγάλο, η αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλή. Άρα λοιπόν, για να απελευθερωθούν δυνάμεις και πόροι, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, πρέπει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα του κράτους. Μα εδώ μειωνόταν το κράτος, έχει μειωθεί το κράτος. Αλλά εξακολουθούν τα ποσοστά της ανεργίας να ανεβαίνουν. Δεν έχει δηλαδή μειωθεί. Κάποιος τώρα από τον ιδιωτικό τομέα που έχει μια εργασία στον ιδιωτικό τομέα και είναι άνεργος, σου λέει εντάξει, βλέπω να γίνονται απολύσεις στο δημόσιο, αλλά εγώ δεν βρίσκω δουλειά. Ίσα-ίσα βλέπω όλο και περισσότεροι να γινόμαστε στο καφενείο οι άνεργοι. Επειδή συνδέονται απολύτως. Το ένα δεν βοηθάει το άλλο, το ένα επιβαρύνει το άλλο. Ναι. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ανέφερε ο κ. Μασέλος, καταρχήν θεωρώ ότι αυτό είναι άλλη μία αναγνώριση της βαθιάς αποτυχίας των συνταγών του μνημονίου. Όταν πριν από 2-3 χρόνια με λύσα επέμειναν να τσακιστούν οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα, ενώ όλοι λέγανε ότι αφήστε απ' έξω τον ιδιωτικό τομέα και μόνος του θα προσαρμοστεί στις συνθήκες της ύφεσης και της κρίσης, δεν χρειάζεται επιπλέον επιδρομή εναντίον των μισθών και των εργαζομένων, δεν άκουαν. Και επέβαλαν, αυτό είναι πρωτοφανές στην ιστορία των παρεμβάσεων που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επέβαλαν μία εξοντοτική μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ρίχνοντας έτσι πάρα πολύ την εσωτερική ζήτηση. Λέγαμε τότε πάρα πολύ και στην εκπομπή σας ότι αυτό δεν πρόκειται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, διότι όλα γινότανε στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Όλοι όμνιαν τότε και ορκιζότανε στην ανταγωνιστικότητα και στην ανταγωνιστικότητα και στις εξαγωγές. Λοιπόν, τώρα ήρθαμε έπειτα από μία τριετή παρατεταμένη μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα,
για να το πω έτσι επιστημονικά και όχι όπως είναι στην πράξη, γιατί στην πράξη είναι δραματικά τα φαινόμενα αυτά, οι εξαγωγές μειώνονται. Και ερχόμαστε τώρα, 3 χρόνια μετά, και ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν θεσμικές αγκυλώσεις. Τότε, γιατί δεν έπεσε το βάρος στην άρση των θεσμικών αγκυλώσεων να έχουν προωθηθεί οι εξαγωγές? Θεωρώ λοιπόν ότι όταν κάνουμε σούμα των 3-4 ετών λιτότητας, απροσχεδίασης λιτότητας, και σε μεγάλο βαθμό κομπογιανίτικες, εγώ δεν λέω ότι όλα είναι λάθος που λέει το μνημόνιο, έτσι, αλλά σχεδόν τίποτα δεν είναι σωστό. Υπάρχει μια διαφορά και, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλά ξεκρέμαστα και άσχετα με την ελληνική πραγματικότητα. Τα επινόησαν άνθρωποι που δεν είχαν επαφή με την ελληνική πραγματικότητα. Και η τότε κυβέρνηση δεν θέλησε να διαπραγματευτεί απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα άφησε όλα έτσι. Γράφτηκαν στο πόδι και αλήθησαν διάφορες αποφάσεις, οι οποίες ούτε αυτές εφαρμόζονται. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι είναι ώρα πια, τώρα που τουλάχιστον έχει σταματήσει η συρρήκνωση. Εγώ δεν συμφωνώ ότι έχουμε μπει σε ανάκαμψη. Ανάκαμψη για να έχουμε πρέπει να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 2,5-3%. Τώρα απλώς φρενάρισε η περαιτέρω συρρήκνωση. Αυτό έχει συμβεί. Θετικό μεν, δεν το παραγνωρίζω έτσι. Αλλά να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Είναι καιρός λοιπόν τώρα να κάνουμε μια συνολική επαναπροσέγγιση. Να δούμε τι δεν πήγε καλά και να το αφήσουμε και να δούμε τι πήγε καλά και να το ενισχύσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι να μιλήσουμε για εξαγωγές, να μιλήσουμε για ανταγωνιστικότητα. Όχι σε βάρος του εργάτη όμως, αυτή τη φορά. Μην ξαναεπαναλάβω. Σπύρο, μπορώ να κάνω μια ερώτηση κατευθείαν στον κύριο Χριστοδουλάκη. Είχαμε μόνο διακόψει τον κύριο Μασέλο να ολοκληρώσει και αμέσως μετά. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χριστοδουλάκη για αυτό που είπε όμως. Έλα, τώρα για να μην φύγουμε από το θέμα. Αμέσως μετά, κύριε Μασέλο. Κύριε Χριστοδουλάκη, κάνατε νομίζω μια ρητορική ερώτηση. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος απαγόρευσε στα πρώτα χρόνια του μνημονίου το να γίνουν μεταρρυθμίσεις και να γίνουν θεσμικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία και οικονομία? Νομίζω ρητορική ήταν την απάντηση. Κύριε Ζαχαρά, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Θεωρώ ότι μεταρρυθμίσεις γινόταν παλιότερα, πριν το μνημόνιο. Κατά ένα μυστήριο τρόπο, όταν εμφανίζεται μια εξωτερική παρέμβαση, ένας εξωτερικός μηχανισμός που θέλει να επιβάλλει αλλαγές, δίνει δικαιώματα και δημιουργεί αμυντικούς μηχανισμούς εναντίον των αλλαγών. Αυτό είναι κλασικό παράδειγμα σε όλες τις χώρες που έχει επέμβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Διότι δίνει επιχειρήματα να είσαι αντίθετος και να παίρνεις εύσημα αντιστασιακότητας και αντίδρασης ενάντια στους ξένους και όλα αυτά, στους Γερμανούς, στα μονοπόλια, και να λουφάρεις την πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι στην πραγματικότητα το μνημόνιο ενίσχυσε τις δυνάμεις της αδράνειας και έδωσε εύσημα, δίθεν εύσημα, έτσι, σε όσους μάχονται τις αλλαγές. Και έτσι φόβησε τις υγιείς δυνάμεις των μεταρρυθμίσεων να προχωρήσουν πραγματικά μπροστά. Η Ισπανία, για παράδειγμα, η οποία έχει δώσει μάχη προς τιμήν της, η Ισπανική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι είναι συντηρητική, να μην τολμήσει να πατήσει το πόδι του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θέλει να τα κάνει όλα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, παίρνοντας κόστος πολιτικό ίδια, και όχι σαν εδώ που δεν διαπραγματεύτηκε καν τίποτα η δική μας κυβέρνηση, έχουν προχωρήσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, διότι γίνονται με ένα εσωτερικό πολιτικό διάλογο. Είναι αιχμή προς τον Γιώργο Παπανδρέου αυτό για την Ισπανία? Δεν θυμάμαι, τώρα διάφορες κυβερνήσεις τώρα. Μην το κάνουμε τώρα ονομαστικό. Μην το προσωπήσουμε, αλλά είναι. Είναι στα μάτια. Ελάτε, κύριε Μασέλο. Για να επιστρέψουμε στην ερώτηση, που είναι η κρίσιμη ερώτηση που έχουν οι περισσότεροι. Πώς βρίσκουμε δουλειά, πώς γεννάμε δουλειές στην οικονομία. Συμφωνείτε με την προσέγγιση του κύριου Υπουργού? Εν μέρη. Διαφωνώ ως προς τους μισθούς. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ευελιξία που δόθηκε στον ιδιωτικό τομέα έσωσε θέσεις εργασίας. Διότι δεν ήταν ισοπεδωτική μείωση. Άρα πώς αυξάνεται η ενεργία όμως, κύριε Μασέλο? Η ενεργία αυξάνεται διότι η φορολογική πολιτική που ακολουθείται και η οικονομική πολιτική που ακολουθείται ουσιαστικά έριξε όλο το βάρος προσαρμογής στον ιδιωτικό τομέα και άφησε σε πολύ μεγάλο βαθμό, προστάτευσε πολύ μεγάλο βαθμό το δημόσιο τομέα. Να επανέλθουμε στις εξαγωγές που για μένα είναι η μόνη διέξοδος. Ο τουρισμός, ό,τι έχει να δώσει, το έχει δώσει. Έχει προοπτικές, αλλά είναι ήδη ενεργό. Έπιασε τα βάνη ο τουρισμός. Δεν έπιασε τα βάνη, αλλά το νούμερο το οποίο μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έπρεπε να εξάγουμε περισσότερο, αυτά τα 16-17 δις, είναι περισσότερο από ό,τι φέρνει ο τουρισμός συνολικά. Άρα η μόνη διέξοδο της χώρας είναι οι εξαγωγές. Άλλη διέξοδο, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε. Και για να έχουμε εξαγωγές, το εργασιακό ήδη βρίσκεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Είναι το θεσμικό, είναι το κόστος ενέργειας, για το οποίο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και πολύ μεγάλη συμμετοχή του πελατειακού κράτους, διότι εδώ, σε μια οικονομία η οποία καταραίει, δίνουμε τεράστια δώρα σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι το θέμα της ρευστότητας, το οποίο είναι κεφαλαιώδες. Το Δούνου του γράφει κάπου ότι υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ολιγοπωλίου στις τράπεζες. Οι τράπεζες σήμερα, δυστυχώς, είναι πλέον ολιγοπόλιο. Γι' αυτό και προσπαθούν να μεταφέρουν το κόστος των κόκκινων δανείων στις πλάτες αυτών που αντέχουν ακόμα.
Και για να τελειώσω, με το επιτόκιο τριπλάσιο από το γερμανικό, με το κόστος ενέργειας πάνω από 50% περισσότερο, δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θα έχουμε εξαγωγές εάν δεν διορθώσουμε το σύνολο των παραμέτρων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Πάντως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει και το θέμα του κατώτατου στο κεφάλαιο της ανταγωνιστικότητας. Βάζει πάλι θέμα κατώτατου. Το βάζει. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι στα επίπεδα που είναι τώρα οι μισθοί, ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να περιοριστούν περισσότερο. Δεν είναι πια εκεί το πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι σε αυτά που μας αναφέρατε. Θα ήθελα εδώ, γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος, μην αφήσουμε χωρίς σχόλιο το ζήτημα του χρέους. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση ο κ. Χρυσοδουλάκης. Δεν ξέρω, κύριε Χρυσόγονε, αν θέλετε στο θέμα των εργασιακών να κάνετε ένα σχόλιο. Γιατί μετά θα ζητήσω από τον κύριο Χρυσοδουλάκη. Ελάτε. Το σχόλιο και για τα δύο που θέσατε είναι ότι η Τρόικα επιμένει στην εφαρμογή των ίδιων αποτυχημένων συνταγών. Πράγματι, ξαναθέτει θέμα κατώτατου μισθού. Ναι. Και μάλιστα εδώ έχουμε και απόφαση από 2 χρόνια ήδη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ουσιαστικά δικαστηρίου. Ναι. Όπου διαπιστώνεται ότι η μείωση του μισθού των νέων εργαζομένων στα επίπεδα περίπου των 500 ευρώ το μήνα είναι αντίθετη στις διατάξεις του χάρτη αυτού, που υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου και αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Και παρόλα αυτά, η Τρόικα και οι υποτελείς αυτήν την μνημονιακή συγκυβέρνηση αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση. Δηλαδή, αρνούνται να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των νέων εργαζομένων. Και τώρα θέτουν και ζήτημα να το πάμε ακόμα χειρότερα. Περιφρονούν δηλαδή πλήρως το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα όφυλαν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, κύριε Χρυσό... Και πέραν αυτού, έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια κατάσταση, η οποία είναι προφανώς μη βιώσιμη, διότι η χώρα επιβαρύνεται με ένα χρέος που ό,τι και να κάνει, όσο και να βελτιωθεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός, ας πούμε, που ποτέ δεν ήμασταν εξαγωγική χώρα, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να το ξεπληρώσουμε. Εδώ θέλω να ένα έρθουμε. Κρίσιμο νούμερο που υπάρχει στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και με αυτό κλείνω, είναι το νούμερο που αφορά το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας συνολικά. Μας λέει εκεί ότι το ακαθάριστο εξωτερικό μας χρέος βρίσκεται κάπου στο 235% του ΑΕΠ μας. Δηλαδή ξεπερνάει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να γίνει η ελληνική οικονομία για να μπορέσει να ξεπληρώσει αυτό το χρέος. Η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν πλεονασματική χώρα. Σε αυτό θέλω να εξωτερικές τις συναλλαγές. Δηλαδή μιλάμε για ένα μύθο, τον οποίο τον συντηρούμε σε βλάβη της πραγματικής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Πρέπει να υπάρξει κούρεμα, γενναίο κούρεμα. Ας το αρχίσουμε από εσάς. Προσπαθούσα να το ξεκινήσω εδώ από το στούντιο. Δεν υπάρχει θέμα μείωση επιτοκίων και παράταση της λήξης των ομολόγων μετά από 50, 60, 70, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, λέτε, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο το χρέος. Αυτά είναι ασπιρίνες για τον καρκίνο. Διότι, επαναλαμβάνω, εκτός του ότι έχουμε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, έχουμε και ένα κρυφό χρέος προς το εξωτερικό, που είναι, υποθέτω, αν και δεν το λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρίως τα πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η Τράπεζα της Ελλάδος στο μηχανισμό Target της ECB, δηλαδή πρακτικά στις άλλες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες και κυρίως στην Bundesbank. Λοιπόν, όλο αυτό το βουνό χρέους συσσωρεύτηκε με ευθύνη όχι μόνο των ελληνικών πολιτικών ελίτ, εντός εισαγωγικών το ελίτ, αλλά και των ευρωπαϊκών, αυτή τη στιγμή, οι οποίες ανέχονταν τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία, κύριε Χρυσόγονε, οι οποίες και αυτές έκαναν τη δική τους δημιουργική λογιστική και ούτω καθεξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και συζητήσεις που γίνονται και στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα ποσοστό όταν μιλάμε για κούρεμα που να το θέτει, ας πούμε, η πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι τόσο πρέπει να είναι προκειμένου να συνεχίσει η χώρα. Εμείς στο πρόγραμμά μας λέμε να κουρευτεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Συνεπώς, άρα και μόνο από αυτό λέμε να κουρευτεί πάνω από το 50%. Τώρα από εκεί και πέρα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, αντικείμενο διαπραγμάτευση. Κύριε Χρυσοδουλάκη. Καταρχήν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα χρέους και πρέπει να αντιμετωπιστεί σχετικά σύντομα με έναν τρόπο αποτελεσματικό και να μην επαναληφθεί το λάθος και η μυθολογία η οποία συνόδευσε την πρώτη ρύθμιση του χρέους το 2012. Το PSI το οποίο έγινε το 2012 είναι άλλο ένα παράδειγμα ότι υπόθηκαν πολύ μεγάλα λόγια για κάτι το οποίο είναι πραγματικά μικρό. Και ευτυχώς ήρθε η Τράπεζα Ελλάδος η ίδια
σε μία μελέτη επίσημη την οποία εξέδωσε τις προηγούμενες μέρες, την περασμένη Τετάρτη, και παρουσιάστηκε από τον ίδιο το διοικητή της, όπου αναγνωρίζει ότι το χρέος το 12 δεν ελαφρύνθηκε κατά 130 δις όπως προπαγανδιζόταν μέχρι σήμερα, αλλά μόνο κατά 51 δισεκατομμύρια. Και μάλιστα και αυτό είναι σε ονομαστικές αξίες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα με λιγότερα χρήματα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Βέβαια, ένα κομμάτι σε αυτό είναι επειδή συνεχίζαμε να έχουμε ελλείμματα. Όχι. Με τον τρόπο που έγινε. Διότι έπληξε τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς να μειωθεί το χρέος. Μια ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και όλα αυτά. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο λοιπόν είχε προβληθεί κατά κόρον και λέγανε όλοι ότι σώθηκε η χώρα με τη μείωση 130 δις κτλ. Σήμερα η Τράπεζα Ελλάδος το προσγείωσε ότι ήταν πολύ λιγότερο από το μισό. Μένουν λοιπόν περίπου 80 δις, τα οποία ισχυριζόταν και η κυβέρνηση και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ότι λυτρώθηκε από το χρέος της χώρας, ότι έφυγε, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι μία βάση εκκίνησης των νέων διαπραγματεύσεων για το χρέος είναι πώς θα επέλθει η πραγματική βελτίωση 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, από εκεί και πέρα τώρα μπαίνουμε πώς θα γίνουν μια σειρά απομειώσεις. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αυτή τη φορά το χρέος δεν είναι απέναντι σε τράπεζες ή σε αιμοδιψείς επενδυτές του διεθνούς καπιταλισμού, μαύρα κοράκια με νύχια καμψά και όλα αυτά που θα τα βάλουμε μαζί τους και θα χαρούμε και όλα, θα το ευχαριστηθούμε. Είναι λαοί και φορολογούμενοι πίσω από το χρέος. Είναι άλλη θεσμικό το χρέος, το μεγαλύτερο μέρος, και κρατικό. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι η ρύθμιση που θα γίνει θα επηρεάσει και τις σχέσεις των λαών αυτών με την Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσεις στο Σλοβάκο φορολογούμενο, ο οποίος είναι κατά μέσο όρο φτωχότερος του Έλληνα, ότι θα πρέπει να χάσει τα λεφτά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσει στον Πορτογάλο φορολογούμενο, που κατά μέσο όρο είναι και αυτός φτωχότερος από τον Έλληνα, ότι θα πρέπει να χάσει τα λεφτά του για να ελαφρυνθεί το ελληνικό χρέος, ενώ το πορτογαλικό χρέος δεν πρέπει. Μισό λεπτό όμως, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει τώρα μία αντίφαση αυτό. Δηλαδή, από τη μία μας λέτε πρέπει να φύγουν 80 δις, αλλά από την άλλη μας λέτε δεν μπορούμε όμως να το πούμε αυτό στον Πορτογάλο. Περιμένετε λοιπόν και την τρίτη πρόταση. Θεωρώ λοιπόν ότι καταρχήν πρέπει να ελαφρυνθεί το χρέος κατά 80 δις μέσω του μηχανισμού σταθερότητας, ο οποίος θα αναλάβει τα ποσά ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Και όλα τα ομόλογα τα οποία έχουν καταβληθεί από το ελληνικό κράτος προς τις τράπεζες θα πρέπει να επιστραφούν. Έτσι θα γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Και μετά ξεκινάνε μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες δεν πλήττουν την ευαισθησία του Σλοβάκου και του Πορτογάλου φτωχού φορολογούμενου. Θέλετε να μας πείτε μετά τις διαφημίσεις, πώς θα γίνει αυτό, για να έχουμε το χρόνο. Ναι. Μετά τις διαφημίσεις, για να έχουμε το χρόνο. Επιστρέφουμε για το μείζον ζήτημα, ζωτικής σημασίας ζήτημα για τη χώρα, το ζήτημα του χρέους, και νομίζω ότι συνδέεται ακόμα και με τα ερωτήματα των τηλεθεατών, κύριε Χριστοδουλάκη, για το πώς θα μπορέσουμε εμείς να βρούμε δουλειά. Τελικά, αν πάρουμε και τον τελευταίο κρίκο σε αυτή την αλυσίδα, εκεί θα καταλήξουμε ότι εάν δεν φύγει αυτός ο βραχνάς, δεν πρόκειται να υπάρξει μια ανάκαμψη σε αυτή τη χώρα. Κύριε Μάλη, αυτό είναι ο ένας βραχνάς. Υπάρχει άλλος πιο σοβαρός που θα τον επισημάνω σε λίγο. Να μείνουμε στο θέμα του χρέους. Ναι. Είχατε πει μια σύνοψη, επειδή το μπορεί να μην μας παρακολούθησαν πριν από τις διαφημίσεις, ότι υπάρχουν 80 δις, να μην κάνουμε τεχνική ανάλυση, που πήγαν στις τράπεζες, μπήκαν στο PSI, τελικά δεν βγήκαν. Αυτά τα 80 πρέπει να πάνε στο μηχανισμό στήριξη. Πρέπει να αναλυθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και να επιστραφούν τα ομόλογα στο ελληνικό δημόσιο. Μία ελάφρυνση αυτή. Δεύτερη ελάφρυνση είναι στο κόστος του επιτοκίου, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να πέσει από 2,5 μονάδες που είναι στο 1,5, διότι αυτό είναι το κόστος που οριακά δανείζεται σήμερα η Γερμανία και αρκετές άλλες χώρες, άρα μπορεί να γίνει. Και επίσης να γίνει μια μακρά απόθεση αποπληρωμής στο μέλλον. 30 χρόνια, 25 χρόνια, 40 δεν έχει σημασία. Όλα αυτά μαζί, άμα συγκεραστούν, θα μας δώσουν μια μείωση η οποία θα φτάνει το 50% που είπε ο κύριος Χρυσογόνος πριν.
Και πιστεύω ότι αν αυτή η πολιτική εφαρμοστεί με συστηματικό τρόπο, μέχρι το 2020, που είναι το όριο επανακρίσεως των εθνικών χρεών στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα μπορεί να έχει πέσει αισθητά κάτω του 110% και θα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Στο 90, πόσο έτσι, είναι τώρα, 80-90. Τώρα είναι γύρω στο 100 εκεί. Περίπου εκεί, σε αυτή τη σφαίρα, σε αυτή την περιοχή, θα βρίσκεται τότε και η Ελλάδα, εάν αυτά εφαρμοστούν με ένα συστηματικό τρόπο και όχι με ένα ψευδεπίγραφο τρόπο, όπως παρουσιάστηκε το PSI του 2012. Ωραία. Επειδή, πάμε τώρα, επειδή, είστε, ο άλλος βραχνάς, επειδή είστε και πολιτικό πρόσωπο, εκτός από καθηγητής οικονομικών, πώς γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση? Γιατί λέει ο κύριος Ισόγονος, έχω ακούσει εδώ πέρα, με έχουν τιμήσει και καθηγητές από το ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητές οικονομικών, που λένε ότι εάν δεν δεχθούν οι Ευρωπαίοι μια τέτοια πρόταση, τότε βλέπουμε και τη μονομερή ενέργεια. Καταρχήν να ξέρουμε ότι όταν γίνονται μονομερείς διαγραφές, η χώρα που τις κάνει σηκώνει τα φλάμπουρα του ηρωισμού και της αντίστασης για κάνα δίμηνο και μετά πέφτει σε λουκέτο από όλες τις διεθνείς αγορές για περίπου 30-40 χρόνια. Αυτό είναι το τίμημα. Το οποίο είναι ηρωικό στην αρχή, επώδυνο μετά. Δεύτερον, τώρα το φλάμπουρο της μονομερούς διαγραφής δεν θα σηκωθεί εναντίον τραπεζών, θα σηκωθεί εναντίον λαών. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά την άποψή μου ενδέχεται να παρακινδυνεύσει την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της εχθρότητας που θα προκαλέσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα, γιατί οι άλλοι θα συμφωνήσουν, έστω και σε αυτά τα οποία λέγω, θα συμφωνήσουν διότι και αυτοί θέλουν μια βιώσιμη Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Δεν θέλουν να αρχίσει να ξυλώνεται η Ευρωζώνη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όλοι έχουν κίνητρα, χωρίς να χάνουν αυτό που έδωσαν οι φορολογούμενοι Σλοβενία, Σλοβακία και Πορτογαλία και ούτω καθεξής, να αφήσω τώρα Γερμανούς και τα λοιπά και μας πιάσουν τα σύνδρομα. Και αυτοί έχουν συμφέρον να συμφωνήσουν έτσι ώστε να μην το χάσουν, αλλά και να μην μας επιβαρύνουν υπερβολικώς και δεν αντέξουμε. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κοινή λύση. Κατά την εκτίμησή μου, μπορεί να κάνει χρήση η Ελλάδα και των γερμανικών αποζημιώσεων που μπορεί να συμπεριληφθούν, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Κεφάλαιο, μην τα βλέπουμε όλα. Και μετά όλοι μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον επόμενο βραχνά, διότι όση και να είναι η ελάφρυνση του χρέους, όση και να είναι η διαγραφή του χρέους, πάλι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, πάλι δεν θα είναι βιώσιμο, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Με 0,5% ανάπτυξη δεν πάει να διαγραφεί το 80%, πάλι δεν θα είναι βιώσιμο. Αν δεν πάει αν δεν πηγαίνουν αυτά τα δισεκατομμύρια και κάθε χρόνο στο χρέος, αυτά δεν θα... Σε κάποιο βαθμό. Το βασικότερο μήνυμα για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, που δεν είναι τώρα 0,5%, έτσι πρέπει να πάει πάνω από 2% κλπ, είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια δημοσιονομική σταθερότητα και προσήλωση, όχι να ξαναγίνουν γιουρούσια για να μοιράσουμε μερίσματα προεκλογικά κτλ. Πρέπει να μπει ένα σύστημα, πρέπει να μπουν οι συνταγματικοί κανόνες και πρέπει να βαδίσουμε πειθαρχημένα τα επόμενα χρόνια. Μόνο έτσι θα γίνει βιώσιμο το χρέος, μόνο με ανάπτυξη και απασχόληση. Κύριε Κερίτση, ακούσατε και τον κύριο Χρυσόγονο, ακούσατε και τον κύριο Χρυσοδουλάκη. Ναι. Για να θυμηθούμε λίγο πώς ξεκίνησαν όλα, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το 2007... Δεν έχω το χρόνο για μεγάλες αναδρομές, με μία φράση στο καθένα. Το 2007 αυτό το οποίο έγινε είναι ότι φαλήρισε η παγκόσμια ιδιωτική οικονομία και τα κράτη επομίστηκαν τα κεσάτια. Άρα αυτό το χρέος, μιλώντας σε μία γενικότητα, προέρχεται από ιδιωτικό χρέος μεγάλων επιχειρήσεων καπιταλιστικών, το οποίο φορτώθηκαν τα κράτη. Και σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει το γύρω-γύρω Σάββατο και στη Μέση Κυριακή. Στην Αμερική έγινε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ξέρουμε από το μέγεθος και μόνο του χρέους, ότι το χρέος δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποπληρώσιμο, αλλά είναι ένας τρόπος πολιτικού ελέγχου δια της οικονομίας. Είναι ένας τρόπος να επιβάλλεις μια πολιτική πειθάρχηση μέσα από ένα τέτοιο βραχνά. Άρα το θέμα της απομείωσης μπαίνει ούτως ή άλλως. Είπε ο κ. Χρυστοδουλάκης ότι υπάρχει ένα θέμα πώς θα το πεις στον Πορτογάλο και πώς θα το πεις στον Σλοβάκο. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι οι χώρες δεν είναι ενιαίες. Προφανώς η ελίτ, η πορτογαλική και η σλοβακική, θα λέει όπως έκανε και η Bild στην Γερμανία, ότι είναι το χρέος του τεμπέλη του Έλληνα. Δεν θα λέει ότι είναι οι φοροαπαλλαγές της ντόπιας ελίτ, όπως συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Άρα αυτό είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζω. Διάφορες τεχνικές οι οποίες αναφέρθηκαν και αναφέρθηκαν και από τον κύριο Χρυστοδουλάκη, νομίζω ότι όλες αυτές εγγράφονται στη λογική του ότι το κούρεμα του χρέους είναι αναγκαστικό και ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Εξήγησε πάρα πολύ καλά ο κύριος Χρυστοδουλάκης. Τώρα,
Το μόνο πράγμα στο οποίο διαφωνώ είναι ο μάλλον καρικατούρα τρόπος με τον οποίο περιέγραψε έναν τρόπο διαπραγμάτευσης. Διότι το θέμα δεν είναι ότι πας εκεί και λες, α, εγώ προχωράω σε μονομερείς ενέργειες και σηκώνω φλάμπουρα. Ούτε ισχύει το περί φλάμπουρων και 40 ετών. Εγώ δεν το γνωρίζω τουλάχιστον καμία χώρα να είναι 40 χρόνια για λόγους τέτοιους εκτός διεθνών αγορών. Αυτό το οποίο ισχύει είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι γνωρίζουν και αυτοί ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν το γνωρίζουν λοιπόν και αυτοί, το γνωρίζουμε και εμείς, και το στοιχείο της πίεσης είναι το στοιχείο της αναστολής καταβολών. Δεν είναι το στοιχείο του άιντε εμείς το διαγράψαμε και πάμε για άλλα. Και νομίζω δεν πρέπει να το παρουσιάζετε με τόσο γκροτέσκο τρόπο, διότι μπερδεύεται και ο κόσμος και θα νομίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάποια τρελή ιδεολειπτική. Πράγμα το οποίο συμβαίνει περισσότερο για αυτούς που κυβερνάνε. Ο κόσμος δεν νομίζω να το νομίζει, γιατί αν το νόμιζε, δεν θα έβλεπε και τον κύριο Τσίπρα να συναντάται με τον κύριο Ντράγκη. Κάτι που όλοι έχουν επισημάνει την σημασία αυτή τη συνάντηση, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε αυτή τη χρονική στιγμή, να συναντάτε με τον Ευρωπαίο Κεντρικό Τραπεζίτη. Αλλά μισό λεπτό εδώ πέρα, κύριε Κυρίτση, μας λέτε ότι δεν τίθεται θέμα μόνο μερούς διαγραφής, τίθεται θέμα παύσης πληρωμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ένα πολύ απλό πράγμα, μπορώ να το επαναλάβω. Έχει μιλήσει και για μονομερή διαγραφή πάντως. Στο ΕΑΝ, στο απροχώρητο, στο μη παρέχει. Η παύση πληρωμών είναι μονομερής διαγραφή. Άλλο είναι η παύση πληρωμών, άλλο είναι η μονομερής διαγραφή. Άλλο είναι δεν σου χρωστάω και άλλο είναι δεν έχω τώρα και δεν σου δίνω. Όχι. Μέχρι να τα βρούμε. Είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα αυτά τα δύο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο του Χρέους, το οποίο δεν διακρίνεται για τη συναισθηματική φόρτιση, η παύση πληρωμών όταν γίνεται μονομερός ισοδυναμεί με μονομερή διαγραφή. Ναι, πληρώνονται και τα CDS πληροδοτεί, πληροδοτεί όλους τους μηχανισμούς χρεοκοπίας. Γνωρίζετε όμως ότι αυτά τα πράγματα λύνονται πολιτικά και δεν λύνονται με βάση το δίκαιο του χρέους. Πληρώνονται και τα CDS βέβαια σε αυτή την περίπτωση, έτσι, σε μη καταβολή δόσης. Τι λέτε κύριε Ζαχαρέ? Λέω ότι σε μη καταβολή δόσης πληρώνονται τα CDS. Ένας λόγος παραπάνω το σκεφτούν δύο φορές. Άρα αυτό λέω ότι στην ουσία ακόμα και αν δεν πληρώσεις μπορεί πράγματι να έχεις δίκιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σε... Μισό λεπτό θα επανέλθω σε εσάς, κύριε Χρυσόγονε. Από εσάς ξεκίνησε εδώ πέρα η ένταση. Σε εσάς θα ξανάρθουμε, κύριε Μασέλο. Για μένα, συμφωνώ με τον Χρυσοδουλάκη απόλυτα. Ποιο κομμάτι, στο θέμα της ανάλυσης, ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση και το τι πρέπει να γίνει. Ότι το χρέος αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια των Ευρωπαίων φορολογουμένων και ότι υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε, το οποίο είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μεταφέρουμε τα δικά μας βάρη, ασχέτως το πώς προήλθαν. Ο Ευρωπαίος φορολογούμενος δεν τον απασχολεί εάν τα λεφτά τα έχει φάει ο πολίτης, ναι, ή η ελίτ. Λεφτά θα δώσει. Την ίδια αξία έχουν, ναι, για αυτόν. Άρα λοιπόν τα πολιτικά πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να υπάρξει ελάφρυνση είναι δεδομένα και πιστεύω ότι θα έχουμε την ελάφρυνση στα πλαίσια αυτά. Γι' αυτό και το κλειδί για το χρέος είναι η ανάπτυξη. Και το κλειδί για την ανάπτυξη είναι οι θεσμοί και οι μεταρρυθμίσεις. Και να κάνω και μια ακόμη παρατήρηση. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο για μένα δεν έχει ακουστεί καθόλου, που είναι οι τεράστιες ευθύνες της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία εξανάγκασε πρακτικά ένα μεγάλο αριθμό ταμείων και κρατικών φορέων να αγοράσουν ομόλογα πριν το PSI. Με αποτέλεσμα το PSI να είναι ένα κούρεμα των ποδιών μας και όχι του χρέους. Κουρεύτηκαν τα ομόλογα με τα γνωστά προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Ελάτε, κύριε Χρυσόγονε. Το κλειδί για το ζήτημα του χρέους είναι να υπάρχει στην Ελλάδα μια κυβέρνηση με πραγματική δύναμη αντίστασης κατά των δανειστών. Και φοβάμαι ότι έχει αποδειχθεί ότι η σημερινή συγκυβέρνηση δεν έχει αυτή τη δύναμη αντίστασης. Διότι και πολιτικο-ιδεολογικά είναι εγκλωβισμένη εκεί όπου είναι τοποθετημένα τα κόμματα που τη συγκροτούν, αλλά και δυστυχώς, πρέπει να το πω, είναι εγκλωβισμένη και στο παρελθόν των κομμάτων αυτών, στο παρελθόν των χρηματοδοτήσεών τους και ούτω καθεξής. Άρα για μένα προϋπόθεση για μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους σε όφελος του ελληνικού λαού είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πολύ. Και αυτό βέβαια είναι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αφετηρία για να μπορέσει να αναταχθεί γενικότερα η εθνική οικονομία. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσόγονε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Ζαχαρό, κύριε Χρυστοδουλάκη, τον κύριο Μασέλο, τον κύριο Κυρίτση. Ευχαριστώ και εσάς. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας. Γεια σας.